Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, ζωντανά, στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για να παρακολουθήσετε μαζί μας τις επόμενες δύο ώρες αναλυτικά την επικαιρότητα, μέσα από τα ρεπορτάζ της δημοσιογραφικής ομάδας, μέσα από σχολιασμό, αλλά και φυσικά με τους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, 25 Μαΐου, και στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ με τη μορφή τροπολογίας η ρύθμιση για την έκτακτη επιδότηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να φτάσει αυτή η επιδότηση έως και τα 600 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος από τις αυξήσεις, τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Το επίδομα αφορά λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και την 31η Μαΐου του 2022 και μέσα στον Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 15 του μήνα, όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης, αναμένεται να ανοίξει αυτή η ειδική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για αυτό το επίδομα. Επίδομα που θα αφορά τις πρόσθετες χρεώσεις ρεύματος, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν ήδη δοθεί μέσω των λογαριασμών που όλοι οι καταναλωτές λαμβάνουν τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες στα χέρια τους και είναι ιδιαίτερα υψηλή. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κατατέθηκε και επίσημα χθες στη Βουλή η τροπολογία για το επίδομα ρεύματος έως 600 ευρώ στο νομοσχέδιο Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος με ετήσιο καθαρό οικογενειακό για το φορολογικό έτος 2020 έως 45.000 ευρώ. Σύμφωνα με την τροπολογία, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κειμενόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρομπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά λογαριασμό κατανάλωσης κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό. Ο καταναλωτής θα χρειάζεται να εισάγει τις χρεώσεις, πράγμα που θα γίνεται απευθείας από τις εταιρείες παρόχους ενέργειας. Αυτό που θα κάνει είναι να εισέρχεται στην πλατφόρμα, όπου θα εμφανίζεται η πρώτη κατοικία σύμφωνα με το Ε1, το ρολόι και το ποσοστό χρήσης. Στη συνέχεια θα συνενεί στην ορθότητα των στοιχείων, ενώ σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι ορθά θα προχωρά στην επικαιροποίησή τους. Το επίδομα θα ξεκινά από τα 18 ευρώ και θα φτάνει μέχρι και τα 600. Παράλληλα, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Κυλακάκης αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα για το Power Pass θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Για να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι, είτε ενοικιαστές είτε ιδιοκτήτες, θα μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και θα χρησιμοποιούν τους κωδικούς TaxisNet. Ελάτε τώρα σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε μαζί τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και επιστρέφουμε αμέσως. Ξεκινάμε τώρα να βλέπουμε όλα τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας αναλυτικά, αρχίζοντας από τη Λάρισα και καλωσορίζοντας μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τι μείνει καύσωνας, λέει, από αύριο. Το λέγαμε και χθες, αλλά τώρα δίνουν και συγκεκριμένες οδηγίες.
Ακριβώς έτσι είναι, από την πολιτική προστασία και μάλιστα θα έχουμε κλιματιζόμενες αίθουσες από πλευράς της περιφέρειας Θεσσαλίας και στα δύο κτίρια και αυτό που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης αλλά και επί της οδού Φαρσάλων. Αλλά συστήνουν και προσοχή οι ειδικοί, γιατί ξέρεις, κάνουμε αυτή τη μετάβαση τώρα στο μίνι καύσωνα πολύ πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε τις θερμοκρασίες που δεν θα θυμίζουν σε καμία περίπτωση με καύσωνα, αλλά που σήμερα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Αύριο να σου πω ότι θα έχουμε 37 στη Λάρισα. Και καύσωνας είναι όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες. Θα ξεκινήσει από σήμερα δηλαδή να ανεβαίνει η θερμοκρασία με πιο έτσι υψηλές θερμοκρασίες αύριο αλλά και το Σάββατο, άρα θα έχει διάρκεια κάποιες ημέρες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό τώρα που ανησυχεί και προβληματίζει και λαμβάνονται αυτά τα μέτρα είναι η δυσφορία που τυχόν υπάρξει, νιώσουν οι πολίτες από την απότομη αλλαγή του καιρού. Δηλαδή ακριβώς, το ξαφνικό. Έτσι και για τα υψηλά ποσοστά λένε της υγρασίας που θα έχουμε, δηλαδή θα είναι, θα λέμε 37, αλλά θα είναι η αίσθηση 40 βαθμοί Κελσίου, τουλάχιστον 3 βαθμοί πάνω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι συστήνω προσοχή ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, αλλά και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Οι κλιματιζόμενες αίθουσες θα είναι ανοιχτές για το κοινό και το Σάββατο, δηλαδή από σήμερα μέχρι και το Σάββατο για όσους θέλουν ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που δεν έχουν έτσι την δροσιά, και μας δίνουν και κάποιες συμβουλές οι ειδικοί. Ο κύριος Πινακάς είναι και παθολόγος, είναι και γιατρός και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά φυσικά και αντιπεριφερειάρχης. Οπότε καλό είναι να ακούμε τους ειδικούς αυτές τις ημέρες, όχι άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις υψηλές ώρες, έτσι τις ώρες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό που κάνουμε καμιά φορά, ξέρεις Βάσο, είναι λέμε θα πάμε στη θάλασσα να δροσιστούμε. Εκείνες οι ώρες επικίνδυνες είναι ακόμη και αν βρισκόμαστε στη θάλασσα, όταν είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες. Νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να πάμε είτε τις πολύ πρωινές ώρες, είτε μετά τις 4-5 ώρες. Ναι, γιατί μέσα στο καταμεσήμερο και στη θάλασσα δίπλα, εκεί υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος να πάθεις ακόμη και σοβαρά εγκάβματα. Ακριβώς, το ξέρουμε αυτό. Ακριβώς. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται σκιερό, δροσερό. Θα περάσει. Ναι, εννοείται αυτό. Τι τώρα, μη μου πεις δεν μας αρέσει τώρα. Όχι, εγώ σου είπα, δεν αντέχω το κρύο, τη ζέστη, την αντέχω. Θα πας σε ένα κλιματιζόμενο χώρο, θα αντέξεις τη ζέστη. Το κρύο όμως, αυτό δεν το μπορώ καθόλου πραγματικά. Απλά εμείς θα σκεφτόμαστε όσους θα μπορέσουν να πάνε για μπάνιο, όσους θα μπορέσουν να χαρούν τη θάλασσα. Αυτό θα σκεφτόμαστε από μακριά. Δεν πειράζει, θα χαιρόμαστε για τους άλλους όμως. Θα χαιρόμαστε για τους άλλους και μην ξεχνάς ότι θα έχουμε και το Σάββατο μπροστά. Το Σάββατο θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, οπότε είναι μια καλή έτσι, ευκαιρία να μπορέσει κανείς. Μην ξεχνάς επίσης ότι έχουν ξεκινήσει και καλοκαιρινές διακοπές. Μπορεί να είμαστε περί τα τέλη Μαΐου, αλλά αρκετοί σε πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τα καλοκαιρινά τους μπάνια, οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μία από τις επόμενες ημέρες, σας το αποκαλύψω τώρα, θα δείξουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, ωραίες εικόνες που αποκλειστικά έχει εξασφαλίσει τηλεόραση Άστρα Βάσο. Τρεις ταξιδιωτικοί πράκτορες της χώρας μας, μόλις τρεις από όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών μία Λαρισαία, έχουν περιηγηθεί και ξαναγηθεί σε ένα από τα πιο σπουδαία και μεγαλύτερα κρουαζιερόπλια στον κόσμο. Mm. Και έχουμε εικόνες μέσα από αυτό. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ταξιδέψουμε έστω και μέσω αυτού του βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Θα το δείξουμε τις επόμενες ημέρες. Θα το περιμένουμε να το δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε αυτές τις εικόνες. Πάμε προς το παρόν να δούμε, Σοφία, τις συστάσεις που γίνονται προς τους πολίτες για την έτσι απότομη άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Στη διάθεση των πολιτών τίθενται καθ' όλη τη διάρκεια του επερχόμενου μίνι καύσωνα από σήμερα 25 Μαΐου μέχρι και το Σάββατο 28 οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, τόσο στο διοικητήριο της Περιφέρειας στο κέντρο της πόλης, όσο και στο νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Συμβολή των Οδών Καλλισθένους και Θεοφράστου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο, προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή μας, με ανώτατη θερμοκρασία τους 37 βαθμούς, που θα σημειωθεί αύριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, αποφασίσαμε να ανοίξουμε τις δύο αίθουσες των Περιφερειακών Συμβουλίων, στο διοικητήριο, στο κεντρικό κτίριο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και στο νέο κτίριο της Περιφέρειας στην Θεοφράστου. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα κλιματίζονται και θα τηρούνται και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας που θέλουν να κάνουν χρήση της κλιματιζόμενης αίθουσας να μπορούν αυτές τις ώρες να πηγαίνουν εκεί πέρα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι ο καύσωνας που γνωρίζουμε με τους 40 βαθμούς και πάνω, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι οι πρώτες θερμές ημέρες
που σημειώνονται με υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα λόγω της υγρασίας η αίσθηση θα είναι ακόμα πιο υψηλή. Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή ώστε να περάσει ο μνημικάψωνας χωρίς προβλήματα. Συμβουλεύουμε τους συμπολίτες μας να μην μετακινούνται, ειδικά τις ώρες που η θερμοκρασία θα πιάνει το μέγιστο, να φοράνε λεπτά ελαφρά ρούχα ανοιχτόχρωμα, έτσι ώστε να μπορεί να αναπνέει και το δέρμα τους, γιατί η αποβολή της θερμοκρασίας γίνεται και μέσω του δέρματος και ειδικά όταν υπάρχει υγρασία αυτό δυσκολεύει περισσότερο. Να κάνουν χρήση καπέλου καθώς και αντιλιακού στα γυμνά σημεία του σώματος για να μην υπάρχουν και δερματικές επιπλοκές από την έκθεση στον ήλιο. Να πίνουν πάρα πολλά υγρά και να προτιμούν να βρίσκονται σε χώρους κλιματιζόμενους και οι μετακινήσεις τους να είναι τις ώρες που η θερμοκρασία θα πέφτει. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, αλλά και οι συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με χρόνια καρδιαναπνευστικά προβλήματα, παχύσαρκοι, καθώς επίσης και οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν ένα οξύ πρόβλημα υγείας, ειδικά με εμπύρετο. Θα πρέπει να πίνουν πάρα πολλά υγρά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το κυριότερο να βρίσκονται σε κλιματιζόμενους χώρους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους στις ώρες αιχμής που η θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλή. Να σημειωθεί ότι οι κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων που προβλέπονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού με έμφαση στο συστηματικό φυσικό αερισμό του χώρου μέσω ανοιγμάτων, παράθυρα καθώς και εξωτερική πόρτα. Άλιστα. Πάμε τώρα στην εμπορική αγορά, Σοφία. Εκεί στην εμπορική αγορά μεταξύ των εμπόρων της Λάρισας έγινε μία έρευνα για το τι λένε, τι υποστηρίζουν, τι πιστεύουν για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές αλλά και γενικότερα για τα Σαββατοκύριακα. Παρουσιάστηκαν λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση που λόγω και πανδημίας 2 χρόνια δεν μπόρεσαν να την πραγματοποιήσουν, οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν μαζεμένα τα προβλήματα αλλά και μια πολύ σημαντική έρευνα που ξέρεις Βάσο δεν έγινε μόνο σε 1, σε 2, σε 5 αλλά σε 100 εμπορικά καταστήματα. Είναι ένας πολύ καλός και σημαντικός αριθμός και έτσι υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο για πολλά πράγματα. Πρώτον, τι γίνεται με το ΣΒΑΚ, δηλαδή τι γίνεται με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν ήπιας κυκλοφορίας δρόμοι, υπάρχουν πεζοδρομίες όπως είναι η Μεγάλο Αλεξάνδρο, όπως είναι η Βενιζέλου που περνά και μπροστά από το αρχαίο θέατρο της πόλης. Οπότε καταλαβαίνεις, ήταν έτσι μια σημαντική έρευνα που έγινε, ακόμη και για τις Κυριακές, τις 7 Κυριακές. Τι γίνεται με το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων το Σάββατο το καλοκαίρι. Η έρευνα αυτή λοιπόν έδειξε και για τις βυθιζόμενες μπάρες, γιατί σε πολλούς πεζόδρομους έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα των βυθιζόμενων μπαρών. Οι ίδιοι λοιπόν τι είπαν, ότι καλό, ναι, μεν αλλά. Αλλά να σου πω την αλήθεια για το συγκεκριμένο μέτρο, όχι γενικότερα για όλες τις παρεμβάσεις, αλλά για τις βυθιζόμενες μπάρες, το 64% των εμπόρων απάντησαν ότι μάλλον είναι προβληματικό το μέτρο, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί. Για παράδειγμα, για να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει να υπάρχει και να έχεις εξασφαλίσει και το πάρκινγκ. Για να μπορεί κάποιος δηλαδή εκτός κέντρου να μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του, να μπορέσει να πάει μέχρι την εμπορική αγορά. Όπως είπαν οι έμποροι, η Λάρισα είναι η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας και πάρα πολλοί καταναλωτές και από όμορους νομούς έρχονται να κάνουν τα ψώνια τους. Αν δεν μπορούν να βάλουν το αυτοκίνητο να παρκάρουν κάπου στο κέντρο της πόλης, να βρεθεί μια λύση περιφερειακά, με κάποιον τρόπο, με κάποιο μίνι μπας να μεταφέρονται στο κέντρο της πόλης. Πολλές ωραίες προτάσεις που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος. Και τις 7 Κυριακές είπαν ήδη και προτείνουν ότι δεν έχει κανένα νόημα να λειτουργούν 7 Κυριακές. Έχει αποδεχθεί εξάλλου αυτό και στο Ταμείο. Οι 3 Κυριακές που θέλουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές και φαίνεται αυτό και στον τζίρο τους είναι οι 2, τα Χριστούγεννα δηλαδή και την Πρωτοχρονιά. Και αυτή τις ημέρες του Πάσχα. Οι υπόλοιπες λένε δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, όπως επίσης και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Και να πούμε βάσο ότι εκεί περί στις 20 Ιουλίου μέχρι και 20 Αυγούστου, τα Σάββατα η εμπορική αγορά της Λάρισας προαιρετικά θα παραμείνει κλειστή, όπως άλλωστε το κάνει για πολλά καλοκαίρια. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε τι λέει και ο πρόεδρος σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά, ναι. Προβληματίζουν τα στοιχεία έρευνας που έγινε από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας και αφορούσε μεταξύ άλλων και τον αντίκτυπο του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας στα καταστήματα των οδών όπου έχουν γίνει αλλαγές στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, φάνηκε η επιτακτική ανάγκη για δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης στο κέντρο αλλά και στο περιφερειακό αυτού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που επισκέπτονται την πόλη, καθώς η Λάρισα ως κέντρο της Θεσσαλίας αποτελεί πόλο έλξης καθημερινά για χιλιάδες επισκέπτες από τους όμορους νομούς. Όσον αφορά την ερώτηση για το ΣΒΑΚ και την αποτύπωση
που έχει, τι αντίκτυπο έχει στα καταστήματα της Λάρισας. Οι απόψεις, το 40% τουλάχιστον των δύο δρόμων, η Βενιζέλου και η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία στην περιοχή παρέμβασης αυτή άλλαξε 100% όλο το σκηνικό, ήταν κατά 40% η πλειοψηφία τους ήταν αρνητική. Κάποιοι ήταν ουδέτεροι και κάποιοι ήταν και θετικοί. Σίγουρα κάποια πράγματα θέλουν μια διόρθωση. Από τις απαντήσεις που είχαμε ήταν ότι μπορούν τα αυτοκίνητα να περνούν χωρίς να υπάρχει θέση στάθμευσης πάρκινγκ, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές όσον αφορά τη Βενιζέλου και τη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από εκεί πέρα είναι η καθαριότητα μέσα σε αυτό το κομμάτι το οποίο γίνεται. Δεν σας το κρύβω ότι αν ρωτήσουμε τους καταναλωτές όσον αφορά την πόλη μας και την αγορά, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και καλή αγορά. Μας λείπει όμως το πάρκινγκ. Στο 80% των συναδέλφων απάντησε ότι το πάρκινγκ είναι ένας βαχνάς για την πόλη. Αυτά που προτείνανε ήταν περιφερειακά πάρκινγκ, τα οποία θα παρκάρει το αυτοκίνητο επισκέπτης, γιατί η πόλη της Λάρισας είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις και έχει χιλιάδες επισκεψιμότητα από ανθρώπους και καταναλωτές καθημερινά, και από αυτούς που δουλεύουν τουλάχιστον. Γι' αυτό και θα θέλαμε το πάρκινγκ που θα γίνει τουλάχιστον έξω περιφερειακά θα μπορέσει να έχει ένα μίνι βαν ηλεκτρικό, το οποίο θα μπορέσει να φέρνει τους καταναλωτές μέσα. Παράλληλα, και ο Παδόπουλος αναφέρθηκε στους στόχους του τρέχοντος έτους και περιέγραψε λεπτομερώς τα εγχειρήματα που ο Σύλλογος ετοιμάζει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Εμπορικός Σύλλογος στην προσπάθειά του να αποτυπώσει το κλίμα της αγοράς διενέργησε μια μεγάλη έρευνα στην πόλη της Λάρισας σε περίπου 500 καταστήματα με φυσική παρουσία, με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του καθενός από αυτούς που απάντησαν. Τα αποτελέσματα μας έδωσαν το κλίμα που επικρατεί σήμερα στην αγορά, το οποίο είναι ένα από τα πιο δύσκολα τα τελευταία 13 χρόνια που βιώνουμε από την οικονομική κρίση στην ενεργειακή, που περάσαμε στην ενεργειακή και μετά την πανδημία. Αυτό που αποτυπώσαμε τουλάχιστον στην ερώτησή μας με τις Κυριακές είναι, όπως έλεγε ο Εμπορικός Σύλλογος εδώ και χρόνια, ότι μόνο 3 Κυριακές τον χρόνο έχουν εμπορικό ενδιαφέρον για την αγορά. Είναι οι 2 τελευταίες Χριστούγεννα πρωτοχρονιά και η μία το Πάσχα. Αυτό αποτυπώθηκε και στο ερωτηματολόγιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Από εκεί και πέρα, για τις ενδιάμεσες εκτόσεις, εκτιμούμε ότι είναι η τελευταία φορά που τις δημιουργήσαμε, τις λειτουργήσαμε. Εκτιμούμε ότι θα είναι η τελευταία φορά και δεν θα ξαναυπάρξει, γιατί δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον από τη στιγμή που έχονται καινούργια προϊόντα να τα διαθέτεις μετά από μία εβδομάδα στη μισή του τιμή. Άρα δεν έχουν και αυτές κανένα ενδιαφέρον, όπως και οι Κυριακές που βρίσκονται μέσα στις ενδιάμεσες εκτόσεις. Όσον αφορά τα Σάββατα του καλοκαιριού, που η πόλη της Λάρισας λόγω των κλιματολογικών συνθήκων αποφασίζει να κλείσει, έτσι ήθεστε, εδώ και 25 με 30 χρόνια τουλάχιστον, οι έμποροι στο 67,7% αποφάσισαν να είναι κλειστά τα Σάββατα από τις 2 του Ιουλίου έως και τις 20 Αυγούστου, δηλαδή 8 Σάββατα. Να σημειωθεί ότι μετά την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η τελική αρχιτεκτονική μελέτη για το Open Mall και τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας πραγματοποίησε σε 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Είναι οι απόψεις των ίδιων των εμπόρων για την λειτουργία. Και 500 άτομα, δηλαδή δόθηκε το ερωτηματολόγιο σε 500 εμπόρους. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, αν σκεφτεί κανείς. Βάζω και είναι ενδιαφέροντα να ακούσει κανείς και από πλευράς δημοτικής αρχής. Έτσι. Και παρουσιάστηκε και το θέμα Open τώρα. Mall. Εκεί είναι το θέμα. Όσοι έχουν την αρμοδιότητα να λάβουν υπόψη τους αυτά τα αποτελέσματα, μήπως να βελτιωθεί η κατάσταση, να βελτιωθεί η εικόνα της εμπορικής αγοράς, να βελτιωθεί η λειτουργία των ίδιων των καταστημάτων. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος. Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να μπει και μια τάξη, αλλά από την άλλη να μην χάνονται και έσοδα από πλευράς εμπόρων. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι η έρευνα ήταν μια πολύ πολύ, έτσι θα λέγαμε, σωστή και καλή και ένα εγχειρίδιο και για τους αρμοδίους, έτσι. Πάμε τώρα στο Αρχαίο Θέατρο Σοφία και στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θέατρου. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει το θέμα και τώρα παρουσιάστηκαν οι 5 βραβευμένες προτάσεις για την ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου. Έτσι, για να μπορεί και ο κόσμος και οι πολίτες, αν θες, να πάνε να δουν από κοντά στο Χατζηγιάννιο, να δουν αυτές τις 5 βραβευμένες προτάσεις. Μην ξεχνάς ότι αυτή η έκθεση πραγματοποιείται, βάζω την ίδια ώρα
που είμαστε ένα βήμα πριν την απαλωτρίωση εκεί των κτισμάτων μπροστά από το αρχαίο θέατρο. Οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί, βλέποντας και αυτές τις εκθέσεις τις οποίες παρουσιάστηκαν, αυτές τις προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν, για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί και να αλλάξει ο περιβάλλοντος χώρος του αρχαίου θέατρου, που τόσο πολύ θέλουμε να αλλάζει. Και ακόμη περισσότερο να βλέπουμε και θεατρικές παραστάσεις να πραγματοποιούνται μέσα στο αρχαίο θέατρο της πόλης. Το Χατζηγιάννη, λοιπόν, πνευματικό κέντρο της πόλης, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτές τις 5 βραβευμένες προτάσεις. Αξίζει στο ρεπορτάζ που θα δούμε να δούμε και μια πολύ γνωστή εικαστικό Λαρισαία τι λέγε την πόλη που αγαπά, αλλά και, και σχολιάζοντας και αυτές τις 5 πολύ σπουδαίες προτάσεις για την ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου του αρχαίου θέατρου. Πάμε λοιπόν όλοι να δούμε εικόνες από αυτές τις βραβευμένες προτάσεις. Πάμε. Η αναλυτική παρουσίαση των 5 βραβευθέντων προτάσεων του Διεθνή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θέατρου πραγματοποιήθηκε στο Χατζηγιάννη Πνευματικό Κέντρο της πόλης. Είχαμε πάρα πολλές προτάσεις. Θα εκτεθούν όλες οι μελέτες στη δεύτερη όροφο στην αίθουσα Τλούπα. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για 2 εβδομάδες. Κάθε απόγευμα θα ανακοινωθεί έτσι το ωράριο. Είναι μια καλή συγκυρία αυτή για τα βραβεία, τέλος πάντων, και τη συζήτηση που ανοίγει στην πόλη, γιατί βρισκόμαστε μπροστά στο να ολοκληρωθεί η απαλουτρία στο τετραγώνο μπροστά στο αρχαίο θέατρο. Οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει η συζήτηση στην πόλη. Στην πρότασή της για την ανάπλαση του χώρου πέριξ του αρχαίου θεάτρου, προκειμένου το θέατρο να συναντηθεί με τον ποινιό ποταμό, αναφέρθηκε καταξιωμένη Λαρισαία εικαστικός Νέλα Γκόλαντα. Ήθελα αυτή να ολοκληρωθεί με μια ηρεμία πλέον, γιατί ο ποινιός είναι και ένας ιστορικός ποταμός με healing water, όπως είχα παρουσιάσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη σύμβαση του τοπίου πριν από 4 χρόνια στη Σελήνη, που ήταν, ας πούμε, τα ιερά νερά. Ήταν φοβερότατος, δηλαδή έχουν γίνει ιερά, έχουν γίνει μέσα στα Τέμπη χώροι λατρείας, χώροι υγείας, χώροι... Δηλαδή δεν είναι αστεία πράγματα αυτά που έχουν. Η Λάρισα δεν μπορεί να την λένε σε είδα Λάρισα και Κλατάρισα. Δεν μπορώ να το νεχθώ. Να σημειωθεί ότι όλες οι μελέτες θα εκτεθούν στο δεύτερο όροφο στην αίθουσα Τάκη Τλούπα. Μάλιστα, μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά. Να τη δει κάποιος από κοντά αυτή την έκθεση. Πάμε τώρα όμως σε μια άλλη έκθεση τέλος. Αφιερωμένη στον Ένιο Μωρικόνε, εγκαινιάστηκε στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ακριβώς. Και να σου πω ότι ο μοναδικός σύλλογος σε όλο τον κόσμο είναι Λαρισινός. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Τους έχουμε παρουσιάσει κιόλας. Πραγματικά. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Θα παρακολουθήσουμε κόμικ στην έκθεση που βλέπεις. Προφανώς αφιερωμένη σε αυτόν τον μουσικό συνθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 20. Ήταν μάλιστα να επισκεφθεί και την πόλη της Λάρισας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία να δούμε αυτή την έκθεση που φιλοξενείται στην πλατεία Ταχυδρομείου σε ένα καφέ. Εκτός από αυτό, να σου πω, Βάσο, ότι έχει ντύσει 500 ταινίες με τη μουσική του. Και αυτό νομίζω ότι λέει ακόμη περισσότερα. Και προφανώς οι φίλοι της Λάρισας, το Ένιο Μωρικόνε, το αφιερώνουν πολύ συχνά. Έχουν κάνει και μια πολύ μεγάλη τοιχογραφία σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Είναι ένας ενεργός πραγματικά, με πολυμελή άτομα στο σύλλογό του, που αξίζει τον κόπο κανείς να επισκεφθεί ακόμη και την έκθεση κόμιξ. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Εγκαινιάστηκε η έκθεση κόμιξ που είναι εμπνευσμένη από την κινηματογραφική μουσική του Ένιο Μωρικόνε, τον οποίο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Μουσικής. Η σημερινή θεματική είναι η δεύτερη της πενταλογίας αφιερωμένης στον Ένιο Μωρικόνε. Θα ακολουθήσουν και άλλες 3 εκθέσεις κόμικ. Το χρόνο θα υπάρχει από Western. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο και τους 26 καστικούς σχεδιαστές και ζωγράφους στην Αθήνα που εμπιστεύτηκαν το Σύλλογο και έχουμε σαν αποτέλεσμα μια εξαίρετη αριστουργηματική έκθεση, την οποία θα τη χαρεί και η οικογένεια Ένιο Μωρικόνη που μας επισκεφθεί στη Λάρισα αρχές Οκτωβρίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένιο Μωρικόνε απευθύνθηκε σε 26 Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργούς με σκοπό καθένας και καθεμιά να δημιουργήσουν μια μονοσέλιδη ιστορία κόμιξ αφιερωμένη σε μία από τις ταινίες. Ο σύλλογος που έχει έδρα τη Λάρισα είναι ο μοναδικός σύλλογος παγκοσμίως που στο στόχο έχει την προώθηση του έργου, της σημαίνουσας προσωπικότητας και της φιλοσοφίας του μεγάλου Ιταλού μουσικοσυνθέτη. Ο Ένιο Μωρικόνε
1928-2020, με πάνω από 60 χρόνια δημιουργικής πορείας, έγραψε μουσική κάθε είδους για περισσότερες από 500 ταινίες και σειρές, καθώς και δεκάδες κλασικά κομμάτια. Πάμε μετά τη Λάρισα να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις και τα νέα από τη Μαγνησία. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Μπαντίδης για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Βασίλη. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έγινε με αυτό το ελικόπτερο Απάτσι που σηκώθηκε χθες από το Στεφανοβίκιο. Το λέγαμε και χθες. Με ψυχραιμία οι χειριστές, άρτια εκπαιδευμένοι χειριστές, κατάφεραν να το προσγειώσουν, είναι καλά. Ποια είναι η εξέλιξη τώρα που έχουμε? Λοιπόν, η εξέλιξη που υπάρχει μετά το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκες και το αναδείξαμε και με το αναλυτικό ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα χθες, είναι ότι κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Βλέπετε και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο εκεί όπου κατέβηκε και προσγειώθηκε το ελικόπτερο στην αναγκαστική προσγείωση που έκαναν οι χειριστές άρτια εκπαιδευμένοι, τηρώντας το πρωτόκολλο και όλες τις διαδικασίες χωρίς να χάσουν την ψυχραιμία τους. Και βλέπουμε και ελικόπτερο Huey, το οποίο ήταν εκεί, στήθηκε μια επιχείρηση. Και το ελικόπτερο από χθες πληροφορηθήκαμε ότι επιστρέφει στην αεροπορική βάση του Στεφανοβικίου για να ενταχθεί και πάλι σε όλο το πλαίσιο που αφορά τις ασκήσεις αλλά και την ετοιμότητα που υπάρχει. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε, το είπες και εσύ Βάσο, είναι ότι οι Έλληνες χειριστές το έχουν καταδείξει και σε ασκήσεις που γίνονται. Πάντοτε δείχνουν σε έκτακτα περιστατικά, είτε αυτό αφορά ασκήσεις και το πώς αναπτύσσονται και το πώς τις περατώνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία, ότι έχουν πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και σύμμαχες χώρες στο ΝΑΤΟ και στο κομμάτι της αεροπορίας στρατού με τα επιθετικά και μεταγωγικά ελικόπτερα, αλλά και στην πολεμική αεροπορία βεβαίως. Οπότε η εξέλιξη είναι ότι κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες για να μεταφερθεί το ελικόπτερο να έρθει ξανά και να είναι έτοιμο πόλεμο και επιχειρησιακό για την αεροπορική βάση του Στεφανοβικίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Λίγο μετά τις 7 χθες το απόγευμα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής στο ελικόπτερο Απάτσι της αεροπορίας στρατού που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε παραλία της Εύβοιας. Το ελικόπτερο ξεκίνησε από το Στεφανοβίκιο με προορισμό την ΚΟ για να λάβει μέρος σε άσκηση. Λίγο μετά τις 11 το πρωί εμφάνισε ένδειξη για μηχανική βλάβη και το πλήρωμα ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κάνοντας ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στην παραλία Γιαννίτση στην Κάριστο. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα φαρμακεία και να δούμε τι λένε οι φαρμακοποιοί, διότι οι ελλείψεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί αλλά και οι ασθενείς, όχι μόνο δεν μειώνονται, απέναντίας σε αυτό το φαινόμενο διωγγώνεται. Ναι. Όλο και περισσότερα φάρμακα λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων και οι φαρμακοποιοί είναι σε απόγνωση, γιατί προσπαθούν καθημερινά, βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου, πού θα βρουν φάρμακα να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς τους. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται εκ νέου, γιατί το τελευταίο διάστημα, εδώ και ένα χρόνο περίπου, το έχουμε αναδείξει το θέμα πολλές φορές, γιατί έρχεται και φεύγει. Ναι. Πριν από περίπου ένα δίμηνο, οι φαρμακοποιοί και τότε μας είχαν μιλήσει για τις ελλείψεις φαρμάκων, ανήλθαν τώρα και λένε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ίσως να μην έχουν καταλάβει από πλευράς της κυβέρνησης τη σοβαρότητα του ζητήματος, διότι έχει να κάνει με την επιβίωση του φαρμακείου, αλλά παράλληλα και με το να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο καταναλωτής, ο άνθρωπος που χρειάζεται τη στήριξη του φαρμακείου της γειτονιάς για θέματα υγείας που ενδεχομένως μπορεί να έχει. Ελλείψεις φαρμάκων λοιπόν που διωγγώνονται, όπως σωστά το έθεσες, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούν και οι φαρμακοποιοί. Έχουμε ελλείψεις φαρμάκων ακόμη και σε βασικά φάρμακα που γνωρίζει και ο απλός ο κόσμος, κάτι το οποίο ίσχυε και την τελευταία φορά που μιλήσαμε με τους φαρμακοποιούς, όχι μόνο σε πιο εξειδικευμένα, αν μπορώ να το πω έτσι. Ενώ την ίδια ώρα οι φαρμακοποιοί τονίζουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για τον κορονοϊό και για την ευλογία των πιθήκων. Συστήνουν ο κόσμος να ακούει τις προτροπές των ειδικών και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, λένε, και στο Βόλο να διατηρήσουν εύρωστο το φαρμακείο της γειτονιάς. Η προσπάθειά σας πραγματικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση πολυεπίπεδη είναι μεγάλη για να διατηρηθεί. Στην πρώτη γραμμή ήταν δύο χρόνια και οι φαρμακοποιοί μαζί με τους γιατρούς, στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης και δύσκολης και παρατεταμένης πανδημίας. Αλλά τώρα όμως, κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν απαντήσεις, γιατί όταν το λέμε γενικά το θέμα, ναι, έχουμε ελλείψεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεμονωμένα, τι θα κάνει ο ασθενής, πώς θα πάρει τα φαρμακά του και ο φαρμακοποιός, αγωνία μαζί του δηλαδή. Δεν μπορεί συνέχεια να παρουσιάζεται ένα θέμα και λύση να μην ακούμε από πουθενά. Πάμε, Βασίλη, όμως να δούμε το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Εμφανίστηκε ξανά το πρόβλημα με την έλλειψη φαρμάκων και σε φαρμακεία της πόλης του Βόλου, με συνέπειες σε ορισμένους κωδικούς. Οι φαρμακοποιοί να μην τους έχουν δει εδώ και έναν μήνα. Το φαινόμενο περιπλέκει τις προσπάθειες των επαγγελματιών να εξυπηρετήσουν ασθενείς, με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια έχουν διαμορφώσει μια καλή σχέση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μαγνησίας, κ. Ματσιόλης, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για την επανεμφάνιση στις ελλείψεις φαρμάκων, ενώ παράλληλα στάθηκε και στην ευλογιά των πιθήκων. Περνάμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, ο κόσμος πλέον χαλαρά κινείται καλύτερα. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε και τα φαινόμενα
καινούριων ιώσεων, όπως οι νόσους των πυθίκων και μια σειρά άλλες, οι οποίες λίγος έως πολύ μας προβληματίζουν. Αυτό είναι λογικό όταν μια κοινωνία είναι σε μια περίοδο καραντίνας 2 ετών, πιθανόν να προκύπτουν, και όπως φαίνεται ότι προκύπτουν, και νέα ζητήματα τα οποία δεν τα συναντάμε σε περίοδο που είναι κανονικότητας. Η επιστήμη αφού γκράζεται αυτά τα θέματα, τα οποία και δίνει τις κατευθύνσεις της, προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα ανησυχίας. Εκ των πραγμάτων λοιπόν συνεχίζουμε και χαιρόμαστε τουλάχιστον τον καλό καιρό, μιας και τα υπόλοιπα ζητήματα έως ένα βαθμό είναι προβληματικά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι προβληματικό και μείζον θέμα για την επιβίωση και για την λειτουργία του φαρμακείου μας πλέον είναι το θέμα των ελλείψεων. Οι ελλείψεις, όπως πολλές φορές είπαμε και το σταθμό σας, είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε με την αρχή των μνημονίων το 2010, τότε που οι δανειστές μας ζητούσαν από τη χώρα μας για τη φαρμακευτική περίθαλψη να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων, των συνταγογραφημένων φαρμάκων. Ο πρόεδρος των φαρμακοποιών συμπληρώσε ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν δώσει λύσεις στο πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να είναι καθημερινά πρώτο στην επικαιρότητα γιατί μας αφορά όλους, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει, επισήμανε ο κύριος Ματσιόλης, ο οποίος τόνισε ότι σαφέστατα η πολιτεία και η κυβέρνηση πρέπει να το επιλύσουν. Και θα πρέπει η πολιτεία να είναι πραγματικά να αφουγκράζεται την πορεία των φαρμάκων. Αυτό το οποίο όμως έχει διαπιστωθεί ότι καμία κυβέρνηση μνημονιακή, όσες κυβερνήσαν από το 10 μέχρι και σήμερα, δεν έχουν σκύψει σοβαρά επάνω. Έχουν θεσπιστεί νόμοι οι οποίοι λογικά θα προστάτευαν τον πολίτη από το θέμα των ελλείψεων, όμως δεν τηρούνται. Ένας από τους νόμους είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση σε μια φαρμακευτική εταιρεία είναι να έχει ένα minimum stock το 1/3 της κίνησης του φαρμάκου, για το οποίο είναι υπεύθυνη, για να μπορεί να το διανέμει σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων. Λοιπόν, και μετά τα φαρμακεία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα εργαστηριακά, στα διαγνωστικά ιατρία και στα διαγνωστικά κέντρα, γιατί από αύριο εκεί περιμένει η ταλαιπωρία τους ασθενείς που θέλουν να κάνουν σχετικές εξετάσεις. Κατεβάζουν ρολά για 3 ημέρες. Κινητοποίηση λοιπόν εργαστηριακών ιατρών 26-28 Μαΐου, τριήμερη απεργία από αύριο Πέμπτη μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο. Τα μικροβιολογικά και ακτινοδιαγνωστικά ιατρία ζητούν την κατάργηση της ρύθμισης του clawback, καθώς κουρεύονται τα χρήματα που είναι να λαμβάνουν από εξετάσεις που κάνουν σε ασφαλισμένους στον ΕΟΠΗ. Επίσης απαιτούν το κούρεμα των τεχνητών χρεών που λένε ότι τους φόρτασε ο ΕΟΠΗ τα έτη 2013-2021. Και την στήριξη στην κινητοποίηση έχει εκφράσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με τον πρόεδρο του, τον κύριο Τσάμι, να αναφέρεται στο θέμα και να θέτουν στο σύνολό τους οι γιατροί θέμα επιβίωσης των ιατρείων, εργαστηριών και πολυιατρείων και ζητούν στήριξη της δημόσιας υγείας. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, καθώς και οι Ιατρικοί Σύλλογοι όλης της χώρας και ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, στηρίζουν, όπως επισημαίνεται, τα δίκαια αιτήματα και τις δράσεις των εργαστηριακών και κλινοεργαστηριακών ιατρών που κινητοποιούνται από 26, 27 και 28 Μαΐου, σύμφωνα και με τις πάγιες θέσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και οι Ιατρικοί Σύλλογοι λοιπόν όλης της χώρας καλούν για καθολική συμμετοχή στις κινητοποίησεις και επιπλέον ζητούν την υποστήριξη και των κλινικών ιατρών στον αγώνα των συναδέλφων τους. Ακόμη και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι συμμετέχουν να προειδοποιητικά να κινητοποιηθούν και να πούνε ότι φτάνει πια. Πρέπει να αυξηθούν τα ποσά και οι προϋπολογισμοί που αφορούν στην παροχή πρωτοβάθμιας πολιτείας υγείας σε σχέση με εξετάσεις που γίνονται. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι κάθε χρόνο το ελληνικό κράτος, ο ΕΟΠΗ τέλος πάντων, προβλέπει 400 εκατομμύρια για όλους τους Έλληνες ασφαλισμένους. Αν το διαιρέσετε αυτό για 10 εκατομμύρια που είμαστε λίγο πολύ, για να καταλάβετε το μέγεθος, δικαιολογεί 40 ευρώ για κάθε Έλληνα πολίτη για να κάνει αξονικές, μαγνητικές, εξετάσεις αίματος, κρινογραφίες, οτιδήποτε. Δεν θα κάνουν όλοι οι πολίτες. Οπότε καταλαβαίνετε, το ποσό είναι πολύ λίγο και αυτό το λίγο ποσό που δίνει ο ΕΟΠΗ, η πολιτεία για την κάλυψη την ασφαλιστική, το υπομίζονται ουσιαστικά οι
μικροβιολόγοι και οι κλινικοεργαστηριακοί, οι εργαστηριακοί γιατροί και οι κλινικοεργαστηριακοί, που καλούνται μετά να πληρώσουν αυτό το ληστρικό κεφαλικό φόρο, ας πούμε, που έχει επιβληθεί. Και επειδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση εκ μέρους της πολιτείας, από όλες τις κυβερνήσεις βέβαια, έτσι, να αλλάξει αυτό, αποφάσισαν να κινητοποιηθούν, με πολύ αποφασιστικό τρόπο πλέον, κάνοντας τρεις μέρες μάλιστα, από Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, κινήσεις προειδοποιητικές, αποχή δηλαδή, κλείνουν τα ιατρία τους ουσιαστικά οι άνθρωποι, και δεν ξέρουμε και πώς θα συνεχιστεί αυτό, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας που είναι αποφασισμένοι να το συνεχίσουν και να αναστείλουν τις εργασίες, να διακόψουν τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΗ. Θα δούμε στην πορεία, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο το θέμα. Μεταξύ άλλων, πάντως, ανακοίνωση που εκδόθηκε τις τελευταίες ημέρες επισημαίνεται: ενωμένοι και συνεπείς, αγωνιζόμαστε για την κατάργηση του clawback, την ελάφρυνση των συσσωρευμένων αναγκαστικών υποχρεώσεων και την καθιέρωση αξιοπρεπών αμοιβών και αποζημιώσεων. Παράλληλα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και οι Ιατρικοί Σύλλογοι ζητούν αύξηση του προϋπολογισμού για τις διαγνωστικές εξετάσεις, ώστε να αποπληρώνονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους ιατρούς. Τώρα, το επόμενο θέμα, Βασίλη, δεν είναι νέο, γιατί είναι κάτι που απασχολεί όλες τις συζητήσεις σε καθημερινή βάση. Έχει να κάνει με τις διαρκείς ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Όλο και μειώνονται τα προϊόντα και τα είδη που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ ακριβό πια το καλάθι της νοικοκυράς, έτσι συνηθίζουμε να το λέμε. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, διαμορφώνεται, θα λέγαμε, με αυτό το μοτίβο η καθημερινότητα των περισσότερων καταναλωτών και στην πόλη του Βόλου και στη Μαγνησία ευρύτερα. Η τηλεοπτική κάμερα του Άστρα και σήμερα βρέθηκε έξω από μάρκετ, σούπερ μάρκετ, για να καταγράψουμε τον παλμό της καθημερινότητας, γιατί ο Άστρα πάντοτε καταγράφει τον παλμό της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών. Είναι ζήτημα αιχμής πλέον το πώς μπορούμε να επιβιώσουμε, λένε χαρακτηριστικά στην τηλεοπτική κάμερα, την ώρα που φεύγουν με τα ψώνια τους ή εισέρχονται σε μάρκετ, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, καταναλωτές. Οι περισσότεροι, μικροί αλλά και μεγάλοι, λένε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Όταν τους είπαμε τι μήνυμα στέλνετε στην κυβέρνηση, οι περισσότεροι δεν ήθελαν να το σχολιάσουν καν. Αυτά που μας είπαν δεν μπορούν να παίξουν στον αέρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και υπάρχουν και αρκετοί συνταξιούχοι που μας είπαν ότι αν δεν κάνεις σωστή διαχείριση της σύνταξης, τέλος του μήνα δεν σου φτάνουν ούτε για να πάρεις βασικά είδη διατροφής, τα οποία βλέπουν όσον αφορά τις τιμές να εκτοξεύονται στα ράφια των μάρκετ σε αρκετές περιπτώσεις. Δεινοπαθούν, έχουν να διαχειριστούν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό με μεγάλες δυσκολίες, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όσο για τους συνταξιούχους, μας λέγανε ότι μέχρι 15 του μήνα η σύνταξη έχει τελειώσει. Τώρα νομίζω αυτό συμβαίνει και νωρίτερα. Ναι, έτσι, συμβαίνει όντως σε αρκετές περιπτώσεις. Μαζί με τους λογαριασμούς, μαζί με τις αυξήσεις σε βασικά προϊόντα. Δεν αγοράζουν έτσι πρόσθετα προϊόντα, βασικά είδη διατροφής που χρειάζονται. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απάντησαν πολίτες που ρωτήθηκαν στην τηλεόραση του Άστρα. Ακριβό το καλάθι της νοικοκυράς σε περίοδο ανατιμήσεων, με τους καταναλωτές να επισημαίνουν ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Μικροί και μεγαλύτεροι, έξω από σούπερ μάρκετ, επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι τα έξοδα είναι πολλά σε εβδομαδία βάση αλλά και σε μηνιαίο επίπεδο. Στα ψώνια. Πάρα πολύ. Με τέτοια κυβέρνηση, πάρα πολύ. Τα όλα έχουν ακριβήνει παντού. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Τι μήνυμα στέλνετε στην κυβέρνηση? Να αλλάξει μυαλά, γιατί μας έχει καταστρέψει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Βλέπουν αυξήσεις στις τιμές των βασικών ειδών διατροφής σε ράφια των μάρκετ. Ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι και με τις αυξήσεις λογαριασμών για ρεύμα και αέριο. Ακρίβεια βλέπουμε, ναι. Υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος αερίου. Σαφώς, όπως και όλος ο κόσμος. Υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος αερίου σας έχουν έρθει, έχετε δει? Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Εξαρτάται από τη σύνταξη. Άλλο δεν φτάνει, άλλο δεν φτάνει. Και αν ακριβήνουν κι άλλο, μάλλον δεν θα φτάνει. Συνταξιούχοι επίσης επισήμαναν στον Άστρα έξω από σούπερ μάρκετ ότι η σύνταξη σε αρκετές περιπτώσεις, εάν κάποιος δεν τη διαχειριστεί σωστά, δεν φτάνει στο τέλος του μήνα ώστε να αγοραστούν όσα χρειάζονται. Ανάλογα τη διαχείριση. Αν είχατε μπροστά στον Υπουργό Οικονομικών ή τον Πρωθυπουργό, θα τους λέγατε? Τι να πω, να προσέχουν να μην κλέβουν. Τα μηνύματα πολλαπλά λοιπόν από τους καταναλωτές και στο Βόλιο προς το κυβερνητικό επιτελείο να ενσκύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να δώσει ανάσα στους Έλληνες φορολογούμενους και καταναλωτές που περνούν από συμπληγάδες τα τελευταία χρόνια. Πάμε τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ, να δούμε κάποιες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, Βασίλη, με ένα υποκατάστημα να δούμε τις τράπεζες της Ελλάδος. Ακριβώς. Έχουμε εξελίξεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τίτλοι τέλους λοιπόν μπαίνουν για το κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στο Βόλο. Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν με εγγραφό σχετικά με την απόφαση αυτή. Το υποκατάστημα αναμένεται να κλείσει τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο όριο της συνταξιοδότησης θα συνταξιοδοτηθούν. Παράλληλα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα
χαμηλώσουν το υποκατάστημα στο οποίο θέλουν να μετακινηθούν. Να σημειώσουμε ότι οι δοσοληψίες πολιτών και φορέων από τις 24 Ιουνίου μπορούν να γίνονται στο κατάστημα που βρίσκεται στη Λάρισα. Μάλιστα. Στο λιμενικό σώμα πάμε, ναι. Εκεί έχουμε αλλαγή διοίκησης. Ναι, πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει το αναλυτικό ρεπορτάζ όπου είχαμε την αλλαγή διοίκησης. Τώρα έχουμε και νέα εξέλιξη όμως και θα εξηγήσουμε τι ακριβώς. Τα καθήκοντά της ως διοικητής της 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Βόλο ανέλαβε η Αρχιπλήρχος Λιμενικού Σώματος Νίκη Δανδουλάκη, η οποία παρέλαβε από την Κεντρική Λιμενάρχη Βόλου Πλήρχο Λιμενικού Σώματος Κωνσταντά Βασιλική, την οποία είχαν ανατεθεί προσωρινώς. Δηλαδή, κυρία Κωνσταντά, μέχρι και τα καθήκοντα και το της αρμοδιότητας και ήταν το και λιμενάρχης και στη διοίκηση 4ης Περιφερειακής Διοίκησης. Παραμένει τώρα ανέλαβε η κυρία Κωνσταντά Λιμενάρχη στη θέση. Η κυρία Δανδουλάκη στην 4η Διοίκηση. Μάλιστα. Ωραία. Και πάμε να δούμε με την ανάκληση ενός αντιλιακού που είχαμε. Ναι, σε ανάκληση προϊόντος προχωράει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΟΦ, μετά από αναφορές καταναλωτών για εμφάνιση ήπιων παρενεργειών μετά τη χρήση του. Συγκεκριμένα με απόφαση του, ο ΕΟΦ ανακαλεί αντιλιακό με δίκτυο προστασίας 50. Συγκεκριμένα αναφέρει πως γίνεται ανάκληση παρτίδας με ημερομηνία λήξης 3ης του 2025 του καλλιτικού προϊόντος Babe Super Fluid Mattifying Sunscreen SF50 Oil Free των 50 ml. Μάλιστα. Ας το δουν και πιο αναλυτικά όλοι οι καταναλωτές για να γνωρίζουν ακριβώς σωστά, ποιο αντιλιακό ανακαλείται και να είναι έτσι πολύ ενημερωμένοι. Τώρα πάμε στο θάνατο μιας 30χρονης Βασίλη. Μια είδηση, ένα άγγελμα θανάτου που έχει βυθίσει τους πάντες έτσι σε βαρύ πένθος. Είναι πραγματικά οι ειδήσεις που δεν μπορεί κάποιος να πει τίποτα. Οδηγούν σε μια κατάσταση σοκ. Και αυτό επικρατεί στην πόλη μας από το θάνατο 30χρονης. Σαν κεραυνός έπεσε αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για την Ανδρομάχη Παλπανά Χαραμή, μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, η οποία έδωσε γενναία μάχη με ασθένεια, που την κατέβαλε όμως και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σοκ και θλίψη έχει σκορπίσει στο Βόλο η είδηση του θανάτου της Ανδρομάχης Παλπανά Χαραμή, σε ηλικία μόλις 30 ετών. Η 30χρονη, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με ασθένεια, δυστυχώς κατέληξε. Η Ανδρομάχη Παλπανά Χαραμή αφήνει πίσω της το σύζυγό της, το παιδί της, τους γονείς της, τα αδέλφια της, λοιπούς συγγενείς. Η κηδεία της ατελεστεί σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βόλου. Πάμε τώρα στο αεροδρόμιο του Βόλου, Βασίλη. Ναι. Εκεί έχουμε ποδαρικό με νέες πτήσεις. Σωστά. Mm-hmm. Έχουμε ποδαρικό από τη Eurowings. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια από την Γερμανία. Να σημειώσουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε Σάββατο και Τρίτη. Οι τιμές ξεκινούν από 49-99 ευρώ. Το πρόγραμμα των πτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και τον Οκτώβριο. Και από πλευράς του τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, η πρόεδρος, η κυρία Καμένου, μας μίλησε, μας έδωσε στίγμα σε μια προσπάθεια, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, με προμετωπίδα, θα λέγαμε, όλα όσα γίνονται από το Επιμελητήριο αλλά και τους άλλους φορείς σε τοπικό επίπεδο, να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του αεροδρομίου, το οποίο, όπως έχουμε πει, καθίσταται όχι μόνο το αεροδρόμιο του Βόλου, αλλά για την Θεσσαλία ολόκληρη. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του για να προσελκύουμε τουριστικό ρεύμα. Και τουρισμό περιμένουμε σωστά μέσω των πτήσεων, αλλά και από εδώ μπορούμε να ταξιδέψουμε, γιατί είναι και ελκυστικές οι τιμές των εισιτηρίων όπως ξεκινούν. Πάμε να δούμε περισσότερα. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου η πρώτη πτήση της εταιρείας Eurowings, η οποία τη φετινή θερινή περίοδο εκτελεί δρομολόγια προς και από το Düsseldorf της Γερμανίας. Τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε Σάββατο και Τρίτη και οι τιμές ξεκινούν από 49,99 ευρώ. Το πρόγραμμα των πτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι, η Γερμανία ξεκίνησε τις πτήσεις 21 του μήνα το Σάββατο, με την Condor, η οποία είναι παλιά γνώριμος του αεροδρομίου, και η Eurowings, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο και έκανε την παρθενική της εμφάνιση και πτήση στο αεροδρόμιο μας. Ναι. Οπότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν πλησιάζουμε στο 100% των πτήσεων οι οποίες θα εξυπηρετήσουν φέτος το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλης. Εντάξει, ναι, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι το έχουμε αναδείξει σαν επιμελητήριο. Είμαστε αυτοί οι οποίοι πιέσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε αυτοί οι οποίοι πληρώσαμε ουσιαστικά την μελέτη για να γίνει το ρευματολόγιο και να βγάλουμε το προφίλ των πελατών. Mm-hmm. Οπότε, σαφέστατα, αυτή τη στιγμή πρέπει όμως ό,τι έχει γίνει να συνεχιστεί. Δηλαδή, εμείς κάναμε το προφίλ, βγήκαμε να μιλήσουμε στις αεροπορικές εταιρείες τον Οκτώβριο και είδαμε κάποια αποτελέσματα φέτος. Δηλαδή, η Eurowings, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, οφείλεται σε αυτό. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε και
προσπαθούμε να ενώσουμε όλες τις δυνατές συνεργασίες, τις οποίες μπορούμε να έχουμε και με την περιφέρεια Θεσσαλίας κυρίως, για να το πάμε στο επόμενο βήμα. Δεν είναι μια δουλειά που την κάνεις ένα χρόνο και την ξεχνάς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα πάρα πολλά αεροδρόμια κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά και προσπαθούν να προσεγγίσουν ουσιαστικά τις εταιρείες. Πάμε και σε ένα ακόμη θέμα, Βασίλη, και πάμε να δούμε τα γυρίσματα που σύμφωνα με πληροφορίες ταινίας θα έχουμε στη Μαγνησία μιας ταινίας του Hollywood. Ναι. Ποιος θα πρωταγωνιστήσει τώρα? Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο σαφέστατα έχει ενδιαφέρον, ειδικότερα για τους λάτρεις του σινεμά, αλλά και όχι μόνο, διότι μιλήσαμε και με ανθρώπους από το χώρο του κινηματογράφου, από την Αθήνα και το εξωτερικό. Μας ενημέρωσαν ότι όντως σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν γυρίσματα στις μαγευτικές περιοχές του Τρίκερη, στην περιοχή Κότες, αλλά και στην Αγία Κυριακή, που είναι ένα γραφικό χωριό πανέμορφο, με πολύ ωραίες ψαροταβέρνες. Θα έρθει λοιπόν συνεργείο του Hollywood για τα γυρίσματα μιας ταινίας που θα έχει συγκεκριμένη πλοκή. Και μάλλον φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστεί ένας πολύ γνωστός ηθοποιός του Hollywood. Έχουμε σε πρώτη φάση πληροφορίες ότι πρόκειται για τον ηθοποιό Matt Dillon, ο οποίος είναι πολύ γνωστός. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές γνωστές ταινίες των περασμένων δεκαετιών. Και αναμένουμε ως Μαγνησιώτες να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Φαίνεται ότι η Μαγνησία, λόγω του φυσικού κάλους, είχαμε παλιότερα το Μάμα Μία και τα άλλα που είχαν γυρίσει, βρίσκεται ψηλά στις επιλογές των σκηνοθετών, των παραγωγών. Επαναλαμβάνω, λόγω της ομορφιάς. Μάλιστα, πολύ ωραία. Βασίλη, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σε σκηνικό για ταινία του Hollywood πρόκειται να μετατραπούν όμορφα χωριά της Μαγνησίας, τα οποία κέρδισαν επάξια τα πρωτεία ανάμεσα από πολλές υποψήφιες περιοχές. Δύο χωριά πιο ειδικά στη σκιά του Πηλίου στις πλαγιές του Τησαίου Όρους, η Αγία Κυριακή Τρικερίου και οι Κότες, πρόκειται να αποτελέσουν, όπως γίνεται γνωστό, κεντρικό τόπο γυρισμάτων αισθηματικής ταινίας, που θα μαγνητοσκοπηθεί λίγα χιλιόμετρα έξω από το Βόλο με γνωστούς πρωταγωνιστές. Το πράσινο τοπίο σε συνδυασμό με τη θάλασσα έκαναν τους παραγωγούς και το σκηνοθέτη της ταινίας να επιλέξουν τη Μαγνησία και το νοτιοανατολικό τμήμα της για να δώσουν έμφαση και χρώμα στις κινηματογραφικές σκηνές. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Πολιτισμού. Γνωστή ψαραταβέρνα στις Κότες, εντωμεταξύ, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της ιστορίας και της πλοκής και το κεντρικό τοπίο διεξαγωγής των γυρισμάτων. Επίσης, οι πρωταγωνιστές θα περπατήσουν στην πανέμορφη και γραφική Αγία Κυριακή. Πρωταγωνιστής στην ταινία αναμένεται να είναι ο Αμερικανός Matt Dillon. Έχει λάβει διάφορες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων υποψηφιότητα για Όσκαρ και Γκράμι. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Είναι εδώ μαζί μας η Ελένη Καραγιάννη να μας ενημερώσει. Ελένη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, Βάσο. Έχουμε εξελίξεις σχετικά με τις πλημμύρες, τις μεγάλες καταστροφικές φωνικές πλημμύρες από τον Ιαννό που είχαμε στην Καρδίτσα. Έτσι ακριβώς, που χάθηκαν και 4 άτομα, η φαρμακοποιός, η Ευδοκία Πλακιά και ακόμα 3 άτομα. Mm-hmm. Για αυτές τις πλημμύρες κλήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με δημοσιεύματα πολιτικής προστασίας, ο κ. Βασίλης Παπαγεωργίου, κλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα από την Εισαγγελέα Καρδίτσας να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος Βάσο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για εκείνες τις φωνικές πλημμύρες. Πέρασε το κατόφλι της Εισαγγελέας στις 28 Απριλίου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Μαζί του έχουν κληθεί και άλλα 10 άτομα, όπως ο Δήμαρχος Μουζακίου, η διοικήτρια του αστυνομικού τοπικού τμήματος και άλλοι κρατικοί υπάλληλοι, που η εισαγγελία ερευνά αν έχουν έτσι πιθανές ευθύνες για εκείνες τις πλημμύρες που στοίχησαν τη ζωή σε αυτά τα άτομα. Να υπενθυμίσουμε πως ευθύνες στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας επιρρύπτει η έκθεση που έχει σχηματίσει ο πρώην υπαρχηγός της πυροσβεστικής, αντιστράτηγος Ανδριανός Κουρμπάτσης, ο οποίος είχε διοριστεί ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας της αδικοχαμένης. Μια έκθεση καταπέλτη, η οποία, σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται ότι το περιβόλιο του 112 δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε, ότι στους κατοίκους δεν είχε φτάσει το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, ότι έφτασε στις 10 το βράδυ, ενώ τα φωνικά φαινόμενα, όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα είχαν εκδηλωθεί και επίσης όσο και τους κατοίκους του Μουζακίου δεν έλαβαν ποτέ το προειδοποιητικό μήνυμα, διότι δεν εκπέμπουν οι κεραίες του νομού Καρδίτσας. Μάλιστα, είναι λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τις ευθύνες, για να αποδοθούν ευθύνες. Να αποδοθούν ευθύνες, και στο πλαίσιο αυτής της εισαγγελικής έρευνας καλούνται για καταθέσεις.
Τώρα, πάμε στη στάση εργασίας που θα έχουμε αύριο από γιατρούς και των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Γιατί αύριο ξεκινάει και μια τριήμερη έτσι, αποχή, αναστολή λειτουργίας των ιατρείων τους από τα μικροβιολογικά ιατρεία. Αλλά έχουμε και τους γιατρούς να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις. Έτσι, οι γιατροί της Πέμπτης, είπε, διαδηλώνουν γιατί όπως τονίζουν δεν πληρώνονται τις υπερορίες τους ή ακόμη λένε αν τις πληρωθούν, τις πληρώνονται πολύ αργά. Επίσης, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα εφημεριών. Κάνουν πολύ περισσότερες εφημερίες από όσες πρέπει για να καλύψουν τέλος πάντων τις ανάγκες που έχουν έτσι, τα κέντρα υγείας. Ναι. Επίσης, κάνουν λόγο για τις εκατοντάδες κενές θέσεις, για τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, για τις μειώσεις του προϋπολογισμού συνεχώς στα νοσοκομεία, για τις συνεχείς μετακινήσεις, τονίζουν τις συνεχείς μετακινήσεις σε άλλα κέντρα υγείας όπως και στις Ποράδες ή στις Τόμοι όπου υπάρχει ανάγκη, για τις εγκαταλειμμένες όπως λένε κτηριακές υποδομές, για την έλλειψη σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και επίσης για τα κλειστά μικροβιολογικά εργαστήρια στα περισσότερα κέντρα υγείας και όπως είπες και εσύ, απεργούν και τα μικροβιολογικά εργαστήρια και με πολύ μεγάλη συμμετοχή σχεδόν όλοι και στα Τρίκαλα. Εντάξει, οι γιατροί τώρα και των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας έχουν βγει στην ουσία από ένα... από δύο χρόνια έτσι, πανδημίας, ήταν βαρύ το φορτίο. Πολλοί έχουν ξεπεράσει και τα όρια των αντοχών τους, οπότε τώρα οτιδήποτε έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους και ειδικά όταν υπάρχουν ελλείψεις τους φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί και αυτή η στάση εργασίας. Πάμε τώρα στο Δήμο Τρικαίων. Εκεί έχουμε την αναβάθμιση στα Τρίκαλα ενός χώρου στάθμευσης και μάλιστα δωρεάν. Έτσι ακριβώς, έχουν ένα ακόμη δωρεάν πάρκινγκ, το βλέπουμε στις φωτογραφίες. Ο χώρος αναδιαμορφώθηκε πλήρως, βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Θεμιστοκλέους και Φλέμινγκ. Είναι 24 θέσεων πάρκινγκ, άλλαξαν τα κολονάκια, τις αλυσίδες, φωταγωγήθηκε για να έχει ασφάλεια το βράδυ και όπως είπες και εσύ είναι δωρεάν. Στα Τρίκαλα όμως ανοίγει και το θερινό σινεμά, λέει. Έτσι, από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου ανοίγει στα Τρίκαλα το θερινό σινεμά. Οι ταινίες θα είναι φετινής παραγωγής και θα είναι από όλα τα κινηματογραφικά είδη, κωμωδίες, επιστημονικής φαντασίας, οικογενειακές, όλες. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια διέξοδος, έτσι, μια όαση στην πόλη. Το αναλυτικό πρόγραμμα Βάσο θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε με ειδήσεις από τις βόρειες σποράδες. Είναι εδώ μαζί μας η Ιωάννα Μπουροπούλου για να μας ενημερώσει. Μεταξύ άλλων, τη συνάντηση που είχαμε από τον Δήμαρχο της Σκιάθου με τον αρμόδιο Υπουργό για τη χωροθέτηση της Μαρίνας στο νησί. Ιωάννα, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλησπέρα, Βάσο. Όπως είπες και εσύ, χθες ο Δήμαρχος της Σκιάθου, ο κ. Θοδωρής Τζούμα, συναντήθηκε με τον Υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, σχετικά με το νέο master plan που αφορά την Μαρίνα της Σκιάθου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το Δήμο Σκιάθου, καθώς εδώ και χρόνια έχουν αρχίσει οι εργασίες, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Είναι παγωμένο, μάλιστα, όπως αναφέρουν. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει από τότε που αρχικά ήρθε το θέμα στην επιφάνεια, καθώς εκεί που ήταν χωροθετηθεί η Μαρίνα, τώρα έχει τοποθετηθεί προσωρινά μια μεγάλη προβλήτα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες. Χρειάζονται τροποποιήσεις να γίνουν. Τροποποιήσεις. Για να προχωρήσει το έργο πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές. Ναι, και ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι θα πρέπει να κατατεθεί ένα νέο master plan που να περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις και ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να γίνει, ώστε να ενισχυθεί ο θαλάσσιος τουρισμός τόσο για τα σκάφη αναψυχής όσο και στο γενικότερο κλίμα της αναβάθμισης των τουριστικών λιμένων. Μάλιστα. Τώρα, αύριο στο Μπούρτζη, στη Σκιάθο, έχουμε μια τουριστική ημερίδα προγραμματισμένη. Ναι, η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου διοργανώνει αύριο μια τουριστική ημερίδα στα πλαίσια του να ενημερώσει τα μέλη της Ένωσης αλλά και γενικότερα τα μέλη του επιχειρηματικού κοινού της Σκιάθου σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τον τουρισμό και τα προβλήματα. Είναι μια μεγάλη συνδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού με το Μητροπολιτικό Κολέγιο και είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Σκιάθου. Να αναφέρουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο στο συνεδριακό
Ενεργειακό Κέντρο στο Μπούρτζι. Η πρώτη θεματική ενότητα ξεκινάει στις 11 το πρωί και θα έχει θέμα την ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων στην πράξη με ομιλητή τον κύριο Τάσο Γούσιο. Mm-hmm. Ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει το απόγευμα στις 6 και θα έχει θέμα τη λειτουργία των τουριστικών μονάδων εν ώψη θερινής περίοδου, ζητήματα διοδοτήσεων, ελέγχου και τήρησης διοριών με ομιλητή τον κύριο Νικόλα Σαρούκο. Μάλιστα. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα. Και τέλος, στην Αλόνισο χθες σημειώθηκαν μικροσεισμοί. Σήμερα τα ξημερώματα σήμερα. Και συγκεκριμένα στις 6.30 το πρωί σημειώθηκαν δύο σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη ήταν 1,7 ρίχτερ σε απόσταση 30 χιλιόμετρων νοτιοανατολικά του Πατητηρίου και με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, ενώ η δεύτερη ήταν 1,9 ρίχτερ. Μάλιστα. Να αναφέρουμε ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται όλο και περισσότερες σεισμικές δονήσεις. Ευτυχώς όμως είναι μικρής κλίμακας. Μικρής κλίμακας και οι σεισμόλογοι είναι πάντα καθησυχαστικοί για, για αυτούς τους μικροσεισμούς. Ευχαριστώ, Ιωάννα. Καλή συνέχεια. Πάμε σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με τον Μάκη Θεοδόρου για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Καλό απόγευμα, Μάκη. Γεια σας, γεια σας. Πάμε να ξεκινήσουμε να έτσι σχολιάσουμε, γιατί έχουμε τα αποτελέσματα μιας ακόμη δημοσκόπησης. Όχι ότι μας εντυπωσιάζει η απάντηση που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Αυτό δηλώνουν ως τη μεγαλύτερη ανησυχία τους οι πολίτες που συμμετείχαν σε αυτή τη δημοσκόπηση, συγκεκριμένα σε ποσοστό 81,6%. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν, λέγεται ακρίβεια. Λένε μάλιστα ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για το φαινόμενο της ακρίβειας είναι αναγκαία, αλλά δεν φτάνουν σύμφωνα με τα όσα η δημοσκόπηση αναδεικνύει. Υπάρχει πραγματικά ένα οξύμορο θέμα, ένα οξύμορο εδώ σχήμα στις δημοσκοπήσεις αυτές. Το γεγονός ότι όλοι τα βάζουν με την κυβέρνηση, αλλά όλοι επιλέγουν την κυβέρνηση. Πώς γίνεται αυτό, είναι ένα ζήτημα το οποίο με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή πρέπει να απαντηθεί. Μήπως δεν έχουν επιλέξουν κάποια άλλη για κυβέρνηση, κάποιο άλλο κόμμα για κυβέρνηση. Προφανώς υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, κάπου το πράγμα έχει αρχίσει και φαίνεται πολύ πολύ έντονα και φαίνεται πάρα πολύ έντονα εδώ και πολλούς μήνες. Και είναι πρόβλημα πολιτικό για την αντιπολίτευση και οικονομικό για την κυβέρνηση. Γιατί αυτό το οικονομικό πρόβλημα δεν εξελίσσεται σε πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Πώς γίνεται αυτό? Ή έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ή είναι σίγουροι ότι κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα όμως και χωρίς άλλες επιπτώσεις, η κυβέρνηση θα λύσει το πρόβλημα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι δεδομένη για τα νοικοκυριά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν σταθερά πρώτη την Νέα Δημοκρατία και σταθερά δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ με μια πολύ παγιωμένη διαφορά πολλών μονάδων, γιατί ένα 3, 4, 5, άντε 6% είναι κάτι που μπορεί να παίζει. Η διαφορά στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση από την εταιρεία Mark που παρέλειψα να αναφέρω είναι στο 9,9%. Έχει έτσι ανοίξει λίγο η ψαλίδα μετά και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ομιλία του στο Κογκρέσο. Επίσης, θέλω να σου πω κάτι από τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, δηλαδή τι θετικές γνώμες έχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό και τι αρνητικές. Εδώ, σε αυτή τη λίστα, βλέπουμε πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 48,7 θετικές, δεύτερον τον Νίκο Ανδρουλάκη με 38,1% θετικές και τρίτον τον Αλέξη Τσίπρα με 30,5% θετικές. Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε, προφανώς, ξεκάθαρα. Νομίζω δεν περίμενε κανείς, σίγουρα δεν περίμενε και ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκτιμήσεις μια δημοσκόπηση. Ναι. Μπορεί εξ αρχής να πεις ότι η δημοσκόπηση ψεύτηκε. Δεν είναι πραγματική. Εντάξει, αυτό... Και δεν είναι δεν και καλά υποχρεωτικό να πεις ότι έγινε σκόπιμα αυτό. Αλλά μπορείς να πεις πάρα πολύ απλά ότι δεν μπορείς να πιάσει. Αυτή η αντίδραση είναι πολύ απλοϊκή, αν δεν θες να διαβάσεις έτσι τα συμπεράσματα μιας δημοσκόπησης. Εντάξει, δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε ποια είναι ψεύτικη και ποια δεν είναι και γιατί να είναι ψεύτικη. Ναι, όταν λέω ψεύτικη δεν εννοώ ότι σκόπιμα έγινε και παραποιήθηκαν τα στοιχεία. Λέω πάρα πολύ απλά ότι δεν έπιασε το σφιγμό των πολιτών. Δεν μπόρεσε να αποτυπώσει στο χαρτί την πραγματική άποψη των πολιτών.
Υπάρχει πάντα το, τέλος πάντων, η πιθανότητα, η υποψία, πραγματικά να μην έχει αποτυπώσει αληθινά την εικόνα της κοινωνίας και τη θέληση των πολιτών. Πάντως, έχουμε όμως φορά... πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Μιλάμε πάντως, Μάκη, κάθε φορά για δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή δημοσκοπήσεων. Δηλαδή και ξέρουμε ότι μέσα από αυτά τα ερωτήματα που τίθεται στους, στους πολίτες αποτυπώνεται μια φωτογραφία της στιγμής. Πάντοτε έχουν να κάνουν οι συγκυρίες γύρω από αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που γίνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη μια δημοσκόπηση. Μην ξεχνάς ότι είχαμε και το συνέδριο του Πασόκ Κινάλ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Κατάλαβες, θέλω να πω, έχουν πάντα... Θα μπορούσε να έχει πειράσει περισσότερα τα ποσοστά του Πασόκ. Δεν έχει ανέβει το Πασόκ πολύ. Νομίζω παρακάτω είναι. Καταρχήν, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν είναι Ευαγγέλιο. Έχουν πέσει έξω και αυτοί πολλές φορές. Και μάλιστα όχι μία και δύο, αλλά πολλές φορές. Αρκετά έξω. Θα πρέπει όμως να βλέπουμε κάποια πράγματα σε συνδυασμό με αυτά που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% χοντρικά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 20% χοντρικά. Ξέρω όμως ότι με απόλυτη σιγουριά ότι και στις δημοσκοπήσεις και αυτό που βλέπω στους πολίτες κάθε μέρα, η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ένα όριο. Δεν έχει καταφέρει σημαντικά πολιτικά πλήγματα στην κυβέρνηση. Έχει έναν λόγο ο οποίος αμφισβητείται πολύ πολύ έντονα. Όλοι λένε έκανε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι εντάξει το να τ' άλλο από εδώ από εκεί, αλλά όμως μην ξεχνάτε ότι ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί μνημόνιο, είχε υποσχεθεί ότι θα πάρει πίσω το μνημόνιο και έφερε ένα νέο χειρότερο μνημόνιο. Δεν έχει καταφέρει η αντιπολίτευση να ξεπεράσει το θέμα αυτό. Δεν έχει απαντήσει οργανωμένα, πιστικά στους πολίτες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η ακρίβεια, ένα πολύ, πολύ έντονο πρόβλημα. Προχθές πήγα να πάρω ένα χάμπογκερ και τρία γιαουρτάκια και έδωσα 8 ευρώ. 8 ευρώ είναι μισό μεροκάματο. Το νοικοκυριό πλέον με ένα 50 ευρώ. Το είδαμε λίγο νωρίτερα από το ρεπορτάζ εδώ του Βασίλη Μπαντίδη, έξω από σούπερ μάρκετ. Είδαμε λίγο νωρίτερα τι συμβαίνει. Πόσα μπορούν να αγοράσουν στα μάρκετ, περιορίζονται μόνο στα βασικά και σε ορισμένα από τα βασικά είδη. Εντάξει. Το βλέπουμε καθημερινά. Στο μπακάλικο φεύγεις με άδεια χέρια για το σπίτι. Με άδεια χέρια. Δεν παίρνεις τα βασικά πράγματα που χρειάζεσαι για να εξυπηρετήσεις το νοικοκυριό. Οι πολίτες το νιώθουν αυτό. Η κυβέρνηση δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το έχει συνειδητοποιήσει. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι βολεύονται από αυτή την αντίδραση των πολιτών όπου κοιτάνε την ακρίβεια, κοιτάνε το Μητσοτάκη, γυρνάνε το κεφάλι από την άλλη πλευρά, βλέπουν τον Τσίπρα και ξανάρχονται πάλι στην αρχική θέση το βλέμμα τους, έρχεται πάλι στην αρχική θέση και νομίζω ότι η κυβέρνηση ψιλοβολεύεται από αυτό το πράγμα. Και αυτή η δημοσκόπηση ακριβώς επιβεβαιώνει απόλυτα όλα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Εάν αύριο στηθεί μια κάλπη και αυτή η εικόνα αλλάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το πει με σιγουριά και με απόλυτη έτσι ακρίβεια ότι θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει η εικόνα. Επίσης. Πολλές φορές στο μέσο της τετραετίας έχουμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που βγάζει η κάλπη. Υπάρχει πάντα η αίρεση για το αν οι δημοσκοπήσεις είναι πραγματικές, αλλά έχουμε και μια πολιτική ανάλυση η οποία νομίζω ότι δικαιολογεί αυτά τα αποτελέσματα απόλυτα. Επίσης, γιατί επειδή η αντιπολίτευση έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά έτσι με ένταση, με έμφαση το τελευταίο χρονικό διάστημα εκλογές. Δηλαδή εκεί έχει επικεντρώσει την αντιπολιτευτική τακτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ η δημοσκόπηση δείχνει σχετικά με το χρόνο των εκλογών και τι θεωρούν οι πολίτες, ότι το 55,5% απάντησε πως εκλογές θέλει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ναι. Εγώ για το θέμα αυτό έχω κάποιες ενστάσεις. Οι Έλληνες ποτέ δεν θέλουν εκλογές. Ποτέ. Ποτέ, την επόμενη μέρα των εκλογών και στο τέλος της τετραετίας, όταν ρωτάμε τους πολίτες, λένε οι πολίτες, δεν θέλουμε εκλογές. Γιατί δεν θέλουν εκλογές? Γιατί οι εκλογές σημαίνουν ότι
το κράτος λειτουργεί υποτονικά, δεν αντιμετωπίζεται τα προβλήματα του πολίτη και όλα τα θέματα λίγο πριν τις εκλογές ή ένα εξάμηνο μερικές φορές και χρόνο πριν από τις εκλογές δεν λύνονται και πηγαίνει ο επιτετραμένος του κράτους εκλεγμένος ή διορισμένος και λέει περιμένετε να γίνουν εκλογές. Με αυτή την έννοια ο πολίτης είναι αρνητικός στην ιδέα των εκλογών. Όμως, πώς γίνεται οι Έλληνες ποτέ να μην θέλουμε εκλογές και παραμονή εκλογών να χοροπηδάμε από ένταση, από χαρά και από το πανηγύρι αυτό, γιατί εξακολουθούν να είναι πανηγύρι οι εκλογές στην Ελλάδα. Εξακολουθούν να είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πανηγύρι. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι για τους Έλληνες. Τώρα, από εκεί και μετά ανησυχούμε όλοι. Μήπως η εκλογική αναμέτρηση θέλει πολιτική αστάθεια. Και η πολιτική αστάθεια είναι χτύπημα στην οικονομία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ανησυχεί ο άλλος για το αν η σημαία θα είναι ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία μόνο γι' αυτό, τέλος πάντων. Ανησυχεί διότι η διαδικασία των εκλογών φέρνει ένα πάγωμα στη λειτουργία του δημοσίου και βέβαια μάζεμα στην οικονομία. Διότι όλοι είναι έτσι φιδωλοί και σου λέει, ξέρω εγώ θα ξημερώσει. Κάτσε να δούμε. Μάλιστα. Πάμε και λίγο εντάχει, Μάκη, να δούμε τι γίνεται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Γιατί έχει γίνει τόσο Τούρκος ο Ερντογάν, έτσι με πολύ προκλητική αναφορά τις προηγούμενες ημέρες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θέλω να τον ξαναδώ, είπε συγκεκριμένα. Γιατί αυτό το χειροκρότημα στο Κογκρέσο το χαρήκαμε όλοι μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος δεν το χάρηκε. Χαρήκαμε όλοι μας όταν μιλούσε για την επιθετική συμπεριφορά των Τούρκων μέσα στο Αμερικάνικο Κογκρέσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είχε ένα φοβερό χειροκρότημα από κάτω. Μας άρεσε όλους. Τώρα ας ελπίσουμε ότι θα το πληρώσουμε πικρά αυτό το πράγμα. Έχει ενοχλήσει απίστευτα τους Τούρκους. Διότι οι Τούρκοι περίμεναν πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν μάθει να πιέζουν, να παίρνουν αυτά που θέλουν, συνήθως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και τώρα υπάρχει μια Ελλαδίτσα η οποία λέει στους Αμερικάνους μπορείτε να στηριχθείτε σε μένα. Εύκολα μπορείτε να στηριχθείτε σε μένα. Εδώ είμαι συμμαχός σας και το επιβεβαιώνω. Η Ελλάδα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμμαχοι ήμασταν όλα τα χρόνια. Από τον πόλεμο και μετά δεν αμφισβητήθηκε αυτό καμία φορά. Αλλά ήμασταν, ρε παιδί μου, έτσι με ξυνισμένη τιμούρη, με την λογική του ανθρώπου ο οποίος αδικείται επιμονή μου βάσεως από τον ΝΑΤΟ και από τους συμμάχους. Αυτή τη φορά πήγαμε με πολύ ανοιχτή αγκαλιά. Και αυτό φαίνεται ότι οι Αμερικανοί μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι το εκτίμησαν. Τώρα σε πρακτικό επίπεδο δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το αίσθημα σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι αν συμβεί κάτι με τους Τούρκους θα παλέψουμε μόνοι μας. Αυτό να το γνωρίζουν οι πάντες. Μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία έχει παίξει έτσι, πολύ ψηλό παιχνίδι με τον Ερντογάν. Έχει αμφισβητήσει ανοιχτά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Έχει ανοίξει πόρτες τρομερές στην Ρωσία, όχι μόνο πολιτικές αλλά και οικονομικές, έχει δώσει μεγάλα έργα στους Ρώσους. Μην ξεχνάμε τους πυρηνικούς αντιδραστήρες οι οποίοι στείνονται αυτή την ώρα και οι οποίοι είναι πολύ πολύ μεγάλες επενδύσεις. Αρνήθηκε σε Γάλλους όλα αυτά τα έργα ο Ερντογάν, τα πήραν οι Ρώσοι, κλείνει το μάτι και στη Μόσχα, κλείνει το μάτι και στην Ουάσιγκτον. Είναι ο ηγέτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει πολλές φορές απευθείας είτε με τον Αμερικανό πρόεδρο ή με τον Ρώσο πρόεδρο. Δεν τους άρεσε που ξαφνικά είδανε ότι έχει ένα πολιτικό ανάστημα η Ελλάδα. Δεν τους άρεσε καθόλου. Έχουμε το τουρκικό πλοίο, το οκεανογραφικό, από σήμερα το πρωί μέσα στο Αιγαίο και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και άντε το οκεανογραφικό θα περάσει και θα φύγει. Δεν θα φύγει κανένα στίγμα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή η χώρα μας να αποφασίσει αν ξεκουνήσουν κανένα γεωτρύπανο κατά μεσή στο Αιγαίο τι θα κάνουμε εμείς. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ανοίγουν. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να είμαστε έτοιμοι, διότι έχουν εσωτερικά προβλήματα οι Τούρκοι, πιέζουν πάρα πολύ καιρό την Ελλάδα, λένε υπερφύαλα πράγματα, οι χάρτες με τη γαλάζια πατρίδα έτσι το αποδεικνύουν και πρέπει να δείξουμε ότι δεν τσιμπάμε στην κρίση μεν, αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει απόλυτο δίκιο,
αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε κιόλας. Ήδη στην ΑΟΣ, με τις γεωτρήσεις κάτω από το Καστελόριζο, έχουμε κάνει υποχωρήσεις. Μην γελιόμαστε. Πραγματικότητα αυτό. Σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη, κάτω από το Καστελόριζο, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχουμε κάνει υποχωρήσεις. Αυτές οι υποχωρήσεις δεν μπορούν να γίνουν στο Αιγαίο, ούτε ως ανέκδοτο. Και φαίνεται ότι αυτή τη φορά ο Ερντογάν παίζει εκεί. Θα δούμε πού θα πάει. Πολύ εκνευρισμένη πάντως από την πλευρά της η Τουρκία, αλλά πολύ ψύχρεμη από τη δική της πλευρά η Ελλάδα, για το πώς χειρίζεται έτσι αυτές τις αντιδράσεις παραλογισμού. Μάκη, σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Και πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με το σχολικό συγκρότημα του 3ου και του 20ου Δημοτικών Σχολείων Βόλου. Εκεί είναι το εκλογικό τμήμα. Είναι το τμήμα στο οποίο προσέρχονται για να ψηφίσουν σήμερα δάσκαλοι και νηπιαγωγοί για την ανάδειξη μελών στη νέα διοίκησή τους. Η Ιωάννα Μπουροπούλου βρίσκεται στο χώρο του σχολείου που λειτουργεί, βλέπουμε, ως εκλογικό. Και μαζί της ο απερχόμενος πρόεδρος, για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Μαγνησίας, ο κύριος Απόστολος Μούσιος και εκ νέου υποψήφιος. Ιωάννα, καλό απόγευμα σε σένα, καλό απόγευμα και στον κύριο Μούσιο. Πώς συνεχίζονται οι εκλογές, να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλησπέρα και πάλι, Βάσο. Έχουμε εδώ μαζί μας, όπως είπες και εσύ, τον κύριο Αποστόλη Μούσιο, που είναι επί 24 χρόνια συναπτά πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Μαγνησίας. Κύριε Μούσιο, πώς βλέπετε την προσέλευση μέχρι στιγμής? Η εκλογική διαδικασία συνεχίζεται ομαλά. Ήδη έχει ψηφίσει το 45% περίπου των εκπαιδευτικών. Παρόλο που οι εκλογές γίνονται με καθυστέρηση 6 μηνών λόγω της πανδημίας, σήμερα οι συνάδελφοι καλούνται να επιλέξουν για το Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία, να επιλέξουν τους αντιπροσώπους για την 21η Γενική Συνέλευση του κλάδου και να ψηφίσουν και για τους αντιπροσώπους στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ. Είναι μια διαδικασία συνεχής. Βλέπουμε ότι υπάρχει καλή ροή των εκπαιδευτικών που θέλουν να επιλέξουν τους εκπαιδευτικούς και εκτιμώ ότι αντιλαμβάνονται όλη την κατάσταση τη σημερινή με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της εκπαίδευσης και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε έναν κατεξοχήν χώρο της παιδείας, όπου είναι χώρος σύνθεσης, χώρος συμμετοχής, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο διεκδίκησης για την επόμενη μέρα, και τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και οι αντιπρόσωποι οι οποίοι θα εκλεγούν από τη σημερινή διαδικασία θα μεταφέρουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα που ταλαιπωρούν την εκπαίδευση και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Ποια είναι τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μετά από 2 χρόνια πανδημίας? Το θέμα της αποστασιοποίησης. Η πανδημία δεν ήταν μόνο απλά μια υγειονομική κρίση, πρόκειται για μια ανθρώπινη κρίση που έχει χτυπήσει τον πυρήνα των ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτό έχει αποστασιοποιηθεί πολλοί κόσμος. Έχουμε χάσει την επαφή, τη ζωντανή, αν θέλετε, επαφή μαζί με τους εκπαιδευτικούς που δεν μπορούσαμε είτε να τους ενημερώνουμε διαζώσεις λόγω των μέτρων να εισέλθουμε στις σχολικές μονάδες. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει όλοι μας να συμμετέχουμε και να συνδιαμορφώσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην Περιφερειακή Ενότητα με τις Μαγνησίες που πρέπει να επιληθούν, και το Δημόσιο Σχολείο θα πρέπει και να αναβαθμιστεί αλλά και στην περιοχή μας να πάει ένα βήμα πιο μπροστά. Προβλήματα όπως είναι τα οργανικά κενά τα οποία παραμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα της Μαγνησίας, ήδη αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 75, αλλά άρα έχουν οι περιστατικές μεταβολές έχουν ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να γίνουν άμεσα διορισμοί εκπαιδευτικών στην περιοχή μας για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά και να περιοριστεί ο αριθμός των αναπληρωτών που πρέπει να καλύπτει μόνο τις έκτακτες ανάγκες. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι η κτηριακή υποδομή της προσχολικής αγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα της Μαγνησίας και ταυτόχρονα είναι και η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, γιατί μετά την μεταπολίτευση ζούμε στην Ευρώπη
έναν πόλεμο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου η ακρίβεια αφαιρεί εισόδημα από όλους τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Άρα λοιπόν πρέπει να στηριχθεί σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και εκείνος και στα εκπαιδευτικά και στα οικονομικά προβλήματά του. Είναι η πρώτη φορά που οι εκλογές γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου. Πιστεύετε ότι και δεν χορηγείται η άδεια στους εκπαιδευτικούς. Θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει την προσέλευση στις εκλογές? Από πληροφορίες που έχουμε σε όλη την χώρα που έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποχής. Γι' αυτό καταβάλαμε όλοι οι συνάδελφοι, ήμασταν υποψήφοι με τα 5 ψηφοδέλτια που διεκδικούμε την ψήφο των εκπαιδευτικών, να έρθουν οι συνάδελφοι να ψηφίσουν και να λάβουν μέρος στο δικαίωμά τους, που δεν είναι άλλο από την εκλογική διαδικασία να επιλέγουν τους εκπροσώπους για την επόμενη διετία. Το στίχημα όλων μας είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κάλπη. Το τι θα επιλέξει καθεμιά και ο καθένας μπαίνει στην κρίση τη δική του. Το θέμα είναι όμως να έρθει στην κάλπη και να επιλέξει αυτούς που νομίζει ότι θα τον εκπροσωπήσουν καλύτερα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά η συμμετοχή για μας είναι το σημαντικότερο, γι' αυτό το έχουμε προβάλει όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι διεκδικούμε την ψήφο των εκπαιδευτικών. Από τα απομακρυσμένα μέρη της Χερσαίας Μαγνησίας πιστεύετε θα έρθουν, γιατί είναι το μοναδικό εκλογικό κέντρο? Υπάρχουν στη Χερσαία Μαγνησία, ναι, εδώ είναι το μοναδικό εκλογικό κέντρο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν στον κεντρικό ιστό της πόλης του Βόλου. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όταν εκλογές έχουν να γίνουν από τις 6 Ιουνίου του 19, το είπαμε και στους συναδέλφους, στα 3 χρόνια, αν κάποιος είναι να διανύσει κάποια χιλιόμετρα από μακρινή περιοχή, θα πρέπει να το κάνει για να έχει το δικαίωμα και να κρίνει τις αποφάσεις των επόμενων θεσμικών οργάνων, αλλά ταυτόχρονα με την ψήφο του να συμβάλλει και εκείνο στην συνδιαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου που θα δημιουργηθεί από την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Τώρα έχουν στηθεί και 3 κάλπες στη Σιάθο, Σκόπελο και στην Αλόνισο για να διευκολυνθούν οι εκεί εκπαιδευτικοί να λάβουν μέρος στο δημοκρατικό τους δικαίωμα, που δεν είναι άλλο από τη συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική διαδικασία με την ψήφο τους να επιλέξουν ή αν θέλετε να εκλέξουν τους συναδέλφους για την επόμενη διετία. Βάσο, είναι κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις εσύ? Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ζωντανή σύνδεση και το Δονάτο Δρύμτσα που μας δίνει ζωντανές εικόνες εκεί από το εκλογικό κέντρο για τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Ευχαρίστησε και τον Απόστολο Μούσιο για την παρουσία του σήμερα στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις εκλογές. Λοιπόν, 7 η ώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία, η εκλογική διαδικασία για τους νέους συλλόγους, νέες διοικήσεις στους συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, όχι μόνο στη Μαγνησία, παντού σε ολόκληρη την χώρα. Πάμε όμως τώρα σε αυτό το σημείο, σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τι γίνεται με την απεργία, την τριήμερη αναστολή λειτουργίας προσωρινή των ιδιωτικών διαγνωστικών ιατρίων και εργαστηρίων από αύριο 5η μέχρι και το Σάββατο 25 Μαΐου. Έχουμε σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή μας και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Βίκη Μπαμπαλιάρη, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτών Μικροβιολόγων της Λάρισας. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλίμονο, να είστε καλά, γιατί θέλουμε να ακούσουμε έτσι πιο αναλυτικά. Τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει τον κλάδο σας να κατεβάσει ρολά από αύριο και μάλιστα για 3 ημέρες? Είναι μια δυναμική, θα λέγαμε, κινητοποίηση. Και αυτό πρέπει να σημαίνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε είναι σοβαρά. Πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τα προβλήματά μας ξεκίνησαν από το 2013, όταν δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΗ με την συνένωση διαφόρων επαγγελματικών ταμείων και ανέλαβε να παρέχει υγειονομική περίθαλψη στο 80-90% του ελληνικού πληθυσμού. Οι συμβάσεις που υπογράψαμε τότε προβλέπανε ό,τι και με τους προηγούμενους οργανισμούς, αλλά δοθήσεις και της συγκυρίας με την οικονομική κρίση άρχισε να υπάρχει υποχρηματοδότηση στον τομέα της υγείας, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς
της δημόσιας διοίκησης. Από πότε ξεκινά αυτή η υποχρηματοδότηση, κυρία Παπαλιά? Από το 2013, από την ημέρα που έγινε η δημιουργία του ΕΟΠΗ. Τι γίνεται τώρα? Ο ΕΟΠΗ μέχρι το 2015 έλεγε ότι είναι ελλειμματική η προϋπολογισμή του, αλλά δεν μας είχε καταλογίσει ακριβώς, δεν μας είχε κάνει μια χρηματοοικονομική μελέτη για να δούμε ακριβώς το έλλειμμα το οικονομικό που υπήρχε. Εμείς συνεχίσαμε και όπως συνεχίζουμε και τώρα μετά από 10 χρόνια να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους του οργανισμού και διαρκώς να γίνονται περικοπές. Να πω δύο λεπτά να εξηγήσω δύο όρους που ακούγονται πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Είναι ο όρος clawback, ναι. Σημαίνει την υποχρεωτική επιστροφή χρημάτων που χρεωνόμαστε εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί εξαιτίας του ότι ο ΕΟΠΗ έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό. Σε αυτό εμείς δεν ευθυνόμαστε. Δεν είμαστε εμείς που έχουμε καταρτήσει τον προϋπολογισμό ώστε να μας τιμωρεί διότι έχουμε κάνει το λάθος να τον υπερβούμε. Και εντελώς αντισυμβατικά, ο ΕΟΠΗ ζητάει από μας κάθε μήνα να επιστρέφουμε χρήματα από τα δεδουλευμένα, το τονίζω αυτό για να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος, από τα δεδουλευμένα χρήματα από τις υπηρεσίες που ήδη έχουμε παρέχει, έχουμε δώσει στους ασφαλισμένους, έχουμε δεχθεί τα παραπεμπτικά τους και κάθε μήνα μας έρχεται ο λογαριασμός αναδρομικά, σαν να φταίμε εμείς που το κράτος δεν έχει λεφτά να καλύψει τις εξετάσεις. Δηλαδή εσείς κάνετε τις εξετάσεις στους κανονικά ασφαλισμένους. Και αντί να πληρώνεστε, σας ζητούν να επιστρέφετε χρήματα στην ουσία. Ακούστε να σας πω. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα βάσης της σύμβασης να αρνηθούμε σε κανέναν ασφαλισμένο που έρχεται στο ιατρείο μας, να μην δεχθούμε το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, ναι. Μιλάω για τα ιατρία που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, να μην δεχθούμε το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ και να τον εξυπηρετήσουμε όπως πρέπει, με ποιότητα, με ασφάλεια, ναι. Με υποδομές πάρα πολύ καλές, οι οποίες εξυγχρονίζονται συνέχεια και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο λειτουργικό κόστος. Και στη συνέχεια ο ΕΟΠΗ έρχεται και με καθυστέρηση μας ενημερώνει, τώρα δηλαδή μας ενημερώνει ότι για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022, ναι, μας κάνει περικοπή της τάξης του 42%. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εσείς θα μείνετε απλήρωτοι για εξετάσεις που έχετε κάνει. Φυσικά. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια. Και επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να έρθουμε σε μία συνεννόηση, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το πρώτο που ζητήσαμε ήταν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός και για τις εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά και γενικά για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διότι τα χρήματα δεν επαρκούν. Το δεύτερο. Αυτή η περικοπή που γίνεται για το μήνα Φεβρουάριο, ναι, είναι η μεγαλύτερη. Σας είπα τώρα το τελευταίο παράδειγμα, το οποίο, ναι, προέκυψε χθες. Είναι η μεγαλύτερη. Είναι η, ναι, μεγαλύτερη που έχετε, όχι, συναντήσει. Έχουν υπάρξει, όχι, και μεγαλύτερες. Μέχρι, μάλιστα, 44% έχουν αυτές. Μάλιστα. Αλλά, ναι, αλλά φτάσατε σε ένα σημείο που λέτε έως εδώ δεν μπορούμε, κοιτάξτε, να εργαζόμαστε. Δεν πάει άλλο, γιατί ο ΕΟΠΗ δημεύει άδικα και αυταρχικά το 70% των εσόδων μας, τεινάζει στον αέρα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οδηγεί τους Έλληνες επιστήμονες είτε στην οικονομική εξαθλίωση, όπως εμάς τώρα, είτε στις αγορές του εξωτερικού. Και όλοι λέμε να γυρίσουν τα μυαλά της Ελλάδος πίσω και να προσφέρουν στη χώρα. Φυσικά και το θέλουμε. Αλλά αν οι συνθήκες δυσκολεύουν, δυστυχώς, αυτή η τάση φυγής θα αυξάνεται, ειδικά στον δικό μας κλάδο, παραθελατώνεται. Οι Έλληνες γιατροί στο εξωτερικό είμαστε περισσότεροι. Διότι είμαστε καταρτισμένοι άρτια επιστημονικά. Οι περισσότεροι έχουμε επαγγελματική εμπειρία και σε νοσοκομιακό περιβάλλον και στο ιδιωτικό ιατρείο. Και για να δεν μας λείπει τίποτα, όλοι έχουμε πάρα πολύ καλές σπουδές, ξέρουμε ξένες γλώσσες και γι' αυτό πάρα πολλά παραδείγματα και στην τοπική κοινωνία και νεότεροι, αλλά ακόμη και άνθρωποι της δικιάς μας φουρνιάς στο εξωτερικό είναι περισσότεροι.
Πάντως καταλαβαίνουμε αν τώρα από αυτά που μας... από όσα μας περιγράφεται, ότι η λειτουργία και η βιωσιμότητα των μικροβιολογικών ιατρίων και κάθε διαγνωστικού έτσι κέντρου ιατρίου βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνί, διότι παρέχετε υπηρεσίες, αλλά δεν πληρώνετε, δεν τις πληρώνεστε. Και να σας πω κάτι, εμείς δεν είμαστε απέναντι με τους ασθενείς, με τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, κάθε άλλο. Δεν ζητάμε να πληρώνουν οι ασθενείς τον ελληματικό προϋπολογισμό. Ζητάμε όμως να βγει ο ΕΟΠΗ και να πει στον κάθε ένα Έλληνα ασφαλισμένο τι μπορεί να του παρέχει με τις κρατήσεις που κάνει κάθε μήνα ο καθένας μας, γιατί και εμείς είμαστε ασφαλισμένοι, και να μην ζούμε όλοι σε ένα συννεφάκι, νομίζουμε ότι έχουμε δωρεάν περίθαλψη και τα μισά τα πληρώνουν οι ελευθεροεπαγγελματίες, γιατροί εργαστηριακοί και κλινικοεργαστηριακοί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ως μια πρώτη ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτή την οικονομική αθέμαξη που έχουμε υποστεί τα τελευταία 10 χρόνια, κλείνουμε για 3 μέρες τα διαγνωστικά εργαστήρια και τα πολυιατρία και οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί, οι οποίοι και αυτοί συμμετέχουν. Και γιατί θέλουμε να δουλεύουμε και να πληρωνόμαστε αυτά τα οποία. Απόλυτα παρέχουμε. Λογικό ακούγεται αυτό. Ναι. Και να σας πω κάτι. Εμείς, σαν ιδιώτες μικροβιολόγοι της Λάρισας, έχουμε συνεισφέρει και ως κοινωνική πολιτική με τον τρόπο μας και ποτέ δεν βγαίνουμε να το διαφημίσουμε να κάνουμε. Γιατί ο καθένας έχει την κοινωνική ευαισθησία και τα 10 χρόνια που πέρασαν με την οικονομική κρίση, φροντίσαμε όπου μπορούσαμε και όπου ξέραμε ότι υπάρχει ανάγκη με τα κοινωνικά ιατρία, με άλλες δομές κλπ. Να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς αυτό ούτε να μας το ζητήσει, γιατί είμαστε γιατροί, είμαστε κοντά στον άνθρωπο, είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Όχι όμως αυτό που γίνεται τώρα. Τώρα δεν δουλεύουμε για να ζήσουμε, δουλεύουμε για να χρεωνόμαστε. Διότι αυτά τα χρέη τα οποία μας φορτώνει ο ΕΟΠΗ και κάνει διαρκώς ρυθμίσεις για 10 χρόνια, μας καθιστούν οικονομικά ανίσχυρο. Τώρα κυρία Παπαλιάρη, πριν προχωρήσετε σε αυτή την κινητοποίηση, που αν δεν κάνω λάθος... Εδώ θέλω να σας πω ότι η κινητοποίηση δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Όχι, είναι πανελλαδική. Ναι. Στηρίζεται πάρα πολύ από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και είναι ίσως η μοναδική φορά που στηρίζεται από όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Ιατρικούς συλλόγους, ναι. Έχουν βγάλει και το αντίστοιχο δελτίο τύπου και πραγματικά είναι στο πλευρό μας και ζητάμε μια αξιοπρεπή αποζημίωση και μια πραγματική αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Και αν δεν μπορούν να μας πληρώσουν σε αυτό που θέλουμε, να υπάρξει μια διαπραγμάτευση και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Δεν μπορεί εμείς να δουλεύουμε και να χρεωνόμαστε. Είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία. Πριν από αυτή την απεργία, από αυτή την κινητοποίηση με το τρίμερο κλείσιμο των ιατρείων και των εργαστηρίων, έχει γίνει προσπάθεια να υπάρξει μια επικοινωνία, να δώσετε φυσικά ένα τελεσίγραφο? Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, οι προσπάθειες την τελευταία δεκαετία είναι συνεχείς με όλες τις ηγεσίες και του ΕΟΠΗ και του Υπουργείου Υγείας. Λέω πριν την τωρινή απόφασή σας. Πριν την τωρινή απόφαση, αν. Όχι, φυσικά. Αλλά δεν μας έχουν δώσει καμία υπόσχεση, ούτε σε επίπεδο υπόσχεσης, ότι το clawback, δηλαδή η υποχρεωτική επιστροφή μέρους της αμοιβής μας, αυτό ουσιαστικά είναι το clawback, μπορεί να ρυθμιστεί ή μπορεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα διαγνωστικά, και αυτό το μέσο που χρησιμοποιούμε είναι το τελευταίο που μπορούμε. Και να σας πω κάτι, εμείς τώρα με την απεργία στριφόμαστε εναντίον του εαυτού μας, διότι κλείνουμε τα ιατρία μας που είναι η μοναδική πηγή εσόδων για τις για τους περισσότερους από εμάς, διότι δεν ασκούμε πολλά επαγγέλματα. Ο καθένας για να αποκτήσει το ιατρείο και να έχουμε δουλέψει χρόνια, έχουμε δαπανίσει μεγάλο κεφάλαιο για να στήσουμε τα ιατρία μας και δαπανούμε διαρκώς, διότι ο εξοπλισμός μας διαρκώς ανανεώνεται για να μπορούμε να είμαστε. Ναι. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία πρόθεση παρά μόνο 2-3 φορές σε προηγούμενες συζητήσεις με το Υπουργείο που είχαμε πάλι πει ότι θα απεργήσουμε και ζητάμε τα δεδουλευμένα και όλα αυτά, μας δίνανε
ένα πολύ μικρό ποσό, εντός παρένθεσης ξεροκόμματο, για να περνάει εκείνη η οξία φάση και να συνεχίζουμε και φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα, όπου 10 χρόνια έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά χρέη. Τώρα δηλαδή δεν αποκλείεται αυτές οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν? Κοιτάξτε να σας πω, επειδή οι κινητοποιήσεις είναι σε πανελλήνιο επίπεδο και είμαστε σε επαφή όλοι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τίποτα. Ναι. Ούτε να το κλείσω, ούτε να το επιβεβαιώσω. Ναι. Αυτό το οποίο θα περίμενα όμως από την ηγεσία του ΕΟΠΗ και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών θα ήταν, σαν ένδειξη καλής θέλησης, να κληθούν οι εκπρόσωποι μας των πανελληνίων οργάνων που έχουμε και μας εκπροσωπούν και να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση η οποία όμως πρέπει να τηρηθεί από την πλευρά τους, γιατί εμείς από την πλευρά μας τηρούμε όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις στο ακέραιο και από την άλλη πλευρά κάνουν κατά το δοκούν αυτά που τους συμφέρει χωρίς να μας λογαριάζουν καθόλου. Ναι. Και να σας πω το άλλο, ότι ναι, θα δείτε ότι όπως είχε γίνει και πριν 3-4 χρόνια που είχαμε κάνει πάλι απεργία για 3-4 μέρες, ναι, ότι καμία δημόσια δομή, ούτε καν στην Αθήνα που είναι πάρα πολλά τα νοσοκομεία, μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους ιδιώτες ασφαλισμένους και είχε δημιουργηθεί μια ασφυξία. Διότι κατανοούμε αυτό. Που έχει ανάγκη τις εξετάσεις και τις δεν το κάνουμε για να έρθουμε απέναντι στους ασθενείς μας που μας τιμούν και ξέρουν ότι παρέχουμε πολύ ποιοτικές υπηρεσίες. Αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να δείξουμε ότι το πρόβλημα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και να σας πω και κάτι. Ναι. Εμείς που κλείνουμε και είμαστε ιδιώτες γιατροί, τα έξοδα μας τρέχουν. Και ακριβώς, το προσωπικό και τα είναι και 1,200. Ακριβώς. Κόστος έχει και για εσάς, ταλαιπωρία για τους ασθενείς, αλλά κόστος και για εσάς, κυρία Παπαγιάρη. Καταλαβαίνετε, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είναι το μη περαιτέρω, πόσο πιεσμένοι είμαστε οικονομικά. Ακριβώς. Ήσασταν απόλυτα σαφείς. Θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της κινητοποίησης. Ελπίζουμε όλοι σε θετικές απαντήσεις και μάλιστα άμεσα, για να πάψει έτσι και η δική σας ομοίρια σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, αλλά και πολύ περισσότερο, και εσείς το είπατε πολλές φορές, και η ταλαιπωρία των ασθενών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο μαζί σας και πάλι στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια και χαρά. Γεια σας.